Αυτό τον τουρίστα που το πετύχαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, όντως, δηλαδή. Βερμουδίτσα. Από μια παραλία περνούσε. Βερμουδίτσα. Μόνο σε Ιωνάρα, φίλε. Αθλητικό παπουτσάκι δεν φοράω. Δεν φοράω σε Ιωνάρα. Δεν μ' αρέσει. Δεν είμαι φαν. Στην παραλία. Πάει μέσα στο, εκεί στην. Στην παραλία πηγαίνω. Στην εσοχή στο, μεταξύ των δύο. Όπα, η Αίγυπτος όχι. Ένα μηδέν κερδίζει, κερδάει η Ρωσία για όσους δεν ξέρουν τι και πώς. Απλά δεν με βολεύει. Με αυτόν γκολ. Δεν με βολεύει στην οδήγηση και γενικότερα δεν μ' αρέσει. Εντάξει, σου λέω για την οδήγηση, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω στην παραλία με την παντόφλα. Με εγώ τι πήγαινε, με το αθλητικό παπούτσι πήγαινε. Εντάξει. Με κοντό καλτσάκι, πάω δηλαδή, κάθομαι στην ξαπλώστρα. Και κάθομαι στην ξαπλώστρα. Και βγάζω το και παπουτσάκι μου. Παπούτσι, βγάζω κάλτσα. Την καλτσούλα μου τη λεπτή, την κοντή. Εντάξει. Τα βάζω κάτω από την ξαπλώστρα. Εντάξει. Παραγγέλνω μια κορώνα και κάθομαι. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει. Η κορώνα με το βγάζω παπούτσι, βγάζω κάλτσα. Δηλαδή, τέτοιο. Περίμενε, θες να μου πεις ότι θα βάλουμε και dress code στην παραλία τώρα. Εντάξει, πας με τη σαγιονάρα τώρα. Μέσα στην άμμο και τα μη σου πω. Δεν μπορώ. Πας ξυπόλτος εντελώς. Δεν μπορώ. Με την παντόφλα δεν την μπορώ. Με κνευρίζει. Η παντόφλα. Ναι. Εκεί πέρα. Άλλος μου έχει πει, ας πούμε. Δεν σε βολεύει σαγιονάρα και να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, παντόφλα. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα, καταλάβω. Αλλά δεν θέλω στη θάλασσα. Πρώτον, γιατί σηκώνουν άμμο και με κνευρίζει. Ενώ με το παπούτσι δεν σηκώνει άμμο, είναι πολύ βασικό αυτό. Και για σένα και για τους γύρω σου. Περπάτα ξυπόλυτος. Και η άμμος. Ωραία, το λαλάκι. Και η άμμος. Λαλάκι! Και η άμμος. Και η άμμος και για τις πατουσίτσες μου. Μα σου είπα δεν μπορώ. Για το Θεό. Καταλαβες. Και η άμμος και σύν ότι λερώνεται λιγότερο το αυτοκίνητο με το παπούτσι νομίζω από ότι με την παντόφλα της Αγιονάρη. Όπο φίλε τώρα αυτά που είναι πολύ... Υποχόνδρια τα ακούω. Για μένα η παραλία. Δηλαδή στο καλοκαίρι, ρε φίλε, ειδικά το καλοκαίρι, εγώ γενικά όλο τον χρόνο το αμάξι δεν με πολύ ενδιαφέρει, αν θα λέω κτλ. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι θα σκεφτείς. Άμα θα μπει. Από το Σεπτέμβριο θα σε ενδιαφέρει. Σιγάρε, θα με ενδιαφέρει. Όχι, αυτό είναι θέμα στάση ζωή, ρε φίλε. Εγώ με τα αμάξι γενικά δεν ασχολούμαι και σε μηχανικά ζητήματα. Δεν βλέπω και... τα δρομολόγια. ναι. Το καλοκαίρι σε ενδιαφέρει αν θα μπει άμμο στο αμάξι. Σοβαρά μιλάς. Καλά, όχι πως είναι και. Είσαι δηλαδή από αυτούς που πριν που στα αμάξι έχουν το σκουπάκι, ας πούμε, και τα καθαρισμό ποδιών και τα λοιπά. Απλά τα τεινάζω καλά. Εντάξει, και εγώ τα τεινάζω, παιδί μου, για να φύγει τα χοντράδια, η άμμος, ας πούμε. Αυτό. Δεν αλλά δεν μπορώ αυτό. Ειδικά το καλοκαίρι, υποχόνδρες που πρόσχεσαι πώς θα μπει στο αμάξι όχι, και στρώσε την πετσέτα γιατί το μαγιό είναι λίγο βρεγμένο και τα λοιπά. Την πετσέτα τη στρώνω πάντα. Βρε και εγώ τη βάζω, δηλαδή ναι. Άμα δεν την έχω μαζί μου και την ξεχάσω δεν τρέχει τίποτα. Πρόσεξε, εγώ είμαι από τους... Δηλαδή άντε και βράχει το κάθισμα, δεν στεγνώσει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό ιδιαίτερα. Και λίγο άμμος να πέσει, να, εντάξει, δεν είναι ζήτημα αυτό για μένα. Εγώ την παραλία τη βλέπω, να ξέρεις, τη διαδικασία μέχρι να πάω το βλέπω σαν καρία. Όταν θα κάτσω εκεί πέρα μου αρέσει. Καλά, φίλε. Κάνε παιδί, τότε να σου πω πώς αλλά... είναι η αγκαρία. Έχω ακόμα Θανάση. Να κουβαλάς ψυγεία, ομπρέλες. Σταματά, ρε. 2-0 η Ρωσία, 2-0 η Ρωσία. Αντίος, Φαράος. Γεια σου, Έκτορ. Λοιπόν. Με τον Τσερίσεφ, ο οποίος φτάνει τα 3 γκολ. Πιάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Είναι το μάτς με το οποίο ανοίγει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, για όσους δεν το γνώσκουν. Με τον Τσερίσεφ, τον Άσο της Βίγια Ρεάλ και πρώην Ρεάλ, η Ρωσία κάνει το 2-0 κοντά στην Αίγυπτο, βάζοντας κατά πάσα πιθανότητα τα φόπλακα στα όνειρα του Αντώνη Σαριόγλου του φίλου μας, που τον είχαμε και εδώ πέρα στο Λίμπρο πριν από κανένα μήνα, του Έκτορ Αραλ Κούπερ του φίλου σου, του Μοχάμετ Σαλάχ του φίλου πολλών στον πλανήτη. Ναι. Αυτά είναι ωραία στα μουντιάλ. Του Σενεγαλέζου είδε σήμερα που είχαν τα υπολύχρωμα και τα λοιπά. Και ένα στην ίσου ήταν ένα χοντρό φιλική με τα ζιαβή κρεμασμένα, βαμμένο ολόκληρο. Ωραίο γκολ πάντω. Από τα δεξιά. Από τα δεξιά σπάνει την μπάλα, μπαίνει μέσα, κάνει ωραία προσποίηση. Ποιο ήταν ο Τζιούμπα, ήταν. Και νομίζω ο Τζιούμπα την έκανε την προσποίηση. Τελικά, ο Φερνάντες. Τελικά ένα Σαλάχ δεν φέρνει την άνοιξη. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Σου λέω, στο έλεγα καιρό, ήταν άτυχη η Αίγυπτος για πολλούς και διάφορους λόγους. Και γιατί τραυματίστηκε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν το Μουντιάλ, ο καλύτερος της παίκτης, πάνω στον οποίο είχε στηρίξει τα πάντα της. Και ήταν σε δύσκολο όμιλο με την Ουρουγουάη, από την οποία έχασε όπως έχασε. Το πολέμησε το παιχνίδι μέχρι και που δεν πήγαινε και χωρίς Σαλάχ. Και ήταν, έπεσε στον όμιλο της οικοδέσποινας, που η οικοδέσποινα πάντα περνάει. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι μόνο η Νότια Αφρική από οικοδέσποινες δεν έχουν περάσει την επόμενη φάση. Ναι. Που ήταν Νότια Αφρική. Klein, mine on the line. Τώρα η Ρωσία μπορεί να μην είναι μια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια χώρα υπερδύναμη. Τεράστια οικονομική ισχύ, τέτοια επένδυση κάνανε οι άνθρωποι, φτιάξαν όλα τα γήπεδα. Εντάξει, δεν θα περνούσανε. Καλά, δεν σημαίνει. Κάτσε, περάσουν και πρώτοι τίποτα. Γιατί έχουν συντελεστεί τώρα 7-0 γκολ, φίλε, οι Ρώσοι. Βγάλουν ένα χ με την Ουρουγουάη. Τι, άμα βγάλουν χ με την Ουρουγουάη, περνάνε πρώτοι. Ναι, αυτό σου λέω.
Ναι, έτσι είναι. Βέβαια. Βασίλη, βάλε κάτι από πίσω να παίζει. Αυτό είναι. Αυτό, βάλε κάτι από πίσω, είναι να ξέρει, είναι παρεξηγήσιμο. Βάλε μια μουσική. Ναι, το έτσι, βάλε κάτι από πίσω. Θα μα ακούσει κανένα τσάκμινο γαργαλιάρη και θα μα έρθει από εδώ πέρα. Δεν φτάνει που σου έκανα τη χάρη. να ψάχνει. Δεν φτάνει που σου έκανα τη χάρη. Insert coin. Και κάθισα. Έτσι, θα το καλέσει και ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ τον έχω δει. Γιατί ρε φίλε, το υποχρέωσή σου δεν είναι. Το κυλώνει. Τι? Δεν είναι υποχρέωσή σου. Χωρί με το απόγευμα. Το απόγευμα, ωραία. Εντάξει. Εδώ κάνει φίλε, να σου πω, εδώ κάνει το κομμάτι σου. Εδώ κάνει το κομμάτι σου. Η εκπομπή σου είναι. Εδώ κάνει τη λεζάντα. Εδώ λεζάντα. 3-0 η Ρωσία. Άιντε, Μάσιμο Νταλέμα. Ποιο το βάλε, αυτό ποιο είναι. Αυτό ποιο είναι, ο Τζιούμπα είναι. Ποιο το βάλε, γιατί βλέπουμε το 6. Πάλι τον Τζερίφ σε δείχνει. Όχι. Πάλι αυτό είναι. Νομίζω αυτό το έβαλε το 22. Όχι, ο Τζιούμπα είναι, ο Τζιούμπα. Ο Τζιούμπα, ο Φορ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι και επειδή ήταν πολύ καλύτερος από τον Σμολόφ, σήμερα ξεκίνησε βασικός. Ναι, ο Αρτέμ Τζιούμπα στο 62 το 3-0, ο Ντενίς Τσερίσεφ στο 59 είχε κάνει το 2-0 και ο Αχμέτ Φατί με αυτογκόλ είναι ή το πέμπτο ή το έκτο αυτογκόλ φίλε που μπαίνει στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Είναι στατιστικό που εξωπραγματικό, καθώς μιλάμε μόλις για με το πέρας μιας αγωνιστικής μόνο, είχαμε 5 ή 6 αυτογκόλ. Πολύ φθηνό το πρώτο γκολ που δέχτηκε. Ναι. 3-0 την Ρωσία την Αίγυπτο και αντίο ζωή. Δεν φτάνει λοιπόν που σου έκανα τη χάρη. Ναι. Και κάθισα παραπάνω έτσι, ενώ δεν προβλεπόταν. Αλλά λέω θα κάτσω γιατί είναι αδελφό μου, ρε φίλε. Σωστά. Και θα κάτσω να το στηρίξω. Μου έκανε και την πλέον. Μου πούλησε και τρέλα. Στο χρωστούσα. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο στον περπατάω την Ερμού για να έρθω στο ραδιόφωνο. Και τον παίρνω τηλέφωνο να το ρωτήσω με σκοπό να το ρωτήσω αν, αν ψήνεται να παραγγείλει μια κρέπα. Είμαι στο ραδιόφωνο. Να κεράσω κρεπούλα. Είναι στο ραδιόφωνο Παπαδόπουλο. Και επειδή μου το έχει κρατημένο, πότε την είχα κάνει αυτή την πλάκα. Κάνα μήνα. Πότε ήταν, ναι. Μήνα και κάτι. Ναι. Λοιπόν. τότε που σου είχα πει ότι είμαι μάλγαρα. Και εγώ του λέω θα αγγίσω. Στην Γαζή του Θανάση θα αγγίσω 10 λεπτά και μου λέει είμαι μάλγαρα. Ναι, λέω μα απάθωσε. Μάλγαρα είναι. Λέω πω εντάξει. Και κατευθείαν τηλέφωνο. Λοιπόν, και τον παίρνω τηλέφωνο και του λέει ραδιόφωνο είσαι. Γιατί θυμόμουν ότι χθε μου είχε πει ότι σήμερα θα είσαι. Και μου λέει όχι. Λέω τι όχι, ρε φίλε. Λέει αμά δεν στο είπα, λέει έμεινα για εκπομπή και τα λοιπά και έπρεπε να γυρίσω. Λέω καλά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Λέω εγώ για άλλο θέμα σε πήρα. Ναι. Και σκάω μύτη εδώ πέρα, είναι και ο Καβαδίας ο εγκάθετος που είναι μέσα στο κόλπο. Ναι, και ναι, λέει ναι. Ο Παπαδόπουλος τελικά δεν ήρθε. Και αρχίζω εγώ να κράζω τον Παπαδόπουλο. Καλά που δεν είπα όλα όσα είχα στο μυαλό μου να πω, ρε παιδί μου. Είμαι σίγουρο. Ναι. Και χράτ, πετυχαίνεται. Και χράτ στο άτιμο που λέει και ο Ζερβό. Έτσι, ο Ζερβό. Και χράτ στο άτιμο. Λοιπόν, και πετυχαίνεται ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ευτυχώς που βγήκε φίλε γρήγορα από το άλλο το δωμάτιο του production. Γιατί θα έλεγα πολλά. Και ο Λαλάκας που πάλι δεν ήρθε. Τον Γουάρντα τώρα τον βάζει. Καλά, ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ναι, να το γυρίσει. Ναι. Εντάξει, φίλε, και Σαλάχ και Γουάρντα είναι ίδιο στυλ παικτών. Δεν παίζουν στην ίδια θέση. Ε, ναι, αλλά είναι πάνω κάτω μεσοεπιθετική. Τον άλλο μπροστά τον έχει. Ναι. Αν δεν γίνει κανένα θαύμα τώρα. Ποιο θαύμα είναι. Άστο, οι Έλληνε είναι πυραμίδε. Ναι. Welcome back to home. Και δεν έχει ελπίδες νομίζω ότι τελευταία αγωνιστική δηλαδή μισοβαθμίσεις και τέτοια. Γιατί χάσε την Ουρουγουάη. Πρέπει να χάσει η Ουρουγουάη από τα αραβικά. Δεν πάει έτσι με, με τον Καλαβερέτη πάει στις ισοβαθμίες. Δεν υπάρχει. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Η Ρωσία πηγαίνει στους 6 βαθμούς. Η Αίγυπτος μένει στους 3. Εφόσον η Ουρουγουάη. Ποιο? Η Αίγυπτος πάει στους 0. Ναι. Πάει στους 0. Μένει στους 0. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε θα πρέπει να. Τι, πρέπει να γίνουν σημεία και τέρματα. Θα ελπίζει σε 2 ήττες της Ουρουγουάη. Δεν γίνεται αυτό. Που, και πάλι, άμα γίνει αυτό, πάλι μένει έξω. Ναι. Γιατί θα έχει κάνει νίκη η τέτοια η Σαουδική Αραβία. Η οποία την μεικτή Λίμπερο μπορεί να κερδίσει. Φίλε, μετά, τώρα χωρίς πλάκα, μετά την Σαουδική Αραβία, η χειρότερη ομάδα που είδα στο Μουντιάλ ποια ήταν. Πολωνία. Η Πολωνία, ρε φίλε. Ναι. Τι χάλι ήταν αυτό. Ήταν πολύ το όπλο. Ρε φίλε, τι χάλι ήταν αυτό. Πολύ δηλαδή, χάλι. Να έχει τέτοιου παικταράδε μέσα. Παικταράδε, δεν είναι όλοι παικταράδε. Θέλω να έχει τέτοιου παίκτε που παίζουν Bundesliga, καμπιονάτα κτλ. Δεν μπορούσε να αλλάξει μια πάσα, ρε φίλε. Πολύ μακράν χάλι. Η χειρότερη ευρωπαϊκή ομάδα του Μουντιάλ μέχρι στιγμή. Η χειρότερη ευρωπαϊκή, μακράν. Και κακού παίκτε. Και η Σενεγάλη, μακράν η πιο κοντρολαρισμένη. Βασίλη, δυνάμωσε λίγο το 4. Για να ακούω λίγο καλύτερα. Έλα, δώσ' το λίγο. Τώρα, πολύ τώρα δεν ακούω εγώ. Τώρα δεν ακούω εγώ. Ναι. Δυνάμωσε τα όλα. Στο 2 είμαι. Στο όλα, 2. Όλα δυνάμωσε τα όλα. Όλα. Εντάξει. Δεν ξέρω τι κυκλοφορεί. Πώ είναι συγκινούντα δοχεία. Τώρα δεν ακούω πάλι εγώ. Δυνάμωσε τα όλα. Δώσε τα όλα και δώσ τα τέσσερα. Δώσε όλε τι φέτε επάνω. Ωραία. Δώσε. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Θανάση, ακού. Ακούω και θέλω να ακούσω λίγο τα drums. Δώσε λίγο τα drums. Άντε, δώσε τα drums. Εντάξει, θα ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν, για όσου δεν το καταλάβετε, βασικά πλέον του μήνε το έχετε καταλάβει ότι όταν ξεκινάει μια κουμπί έτσι στο Λίμπερο δεν είναι άλλη εκτό του μπαλάντελ. Εκπομπή που αγαπήσατε, που αγκαλιάσατε
την κρατήσει. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Σαν το δίσκο των Αρτέμις Κούμπρια. Αυτό. 30 χρόνια επιτυχίες. 30 χρόνια επιτυχίες. Αυτή η εκπομπή. 30 χρόνια επιτυχίες. Έξυπνο. Λοιπόν, η εκπομπή που έχετε πάρει ζεστά στην αγκαλιά σας, την κρατάτε στα χέρια σας φυχτά όλους αυτούς τους μήνες. Και για λίγο ακόμα. Λοιπόν, Θανάση Κυλώνης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 12. Με Μουντιάλ φυσικά. Θα έχουμε και μετά τις 11, μου είπες. Θα έχουμε εκτός απρόοπτου τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο, ο οποίος παρακολουθεί διαζώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Χαρά. Όπα. Παραλίγο να μειώσει. Ποιος ήταν αυτός. Αίγυπτος. Ο Τρεζεγκέ ήταν. Ποιος ήταν. Ο Ιάλλα. Ο Ιάλλα. Ναι, μπάλα περνάει πολύ έτσι. Κάνα 20 εκατοστά έξω από το. Ποιο λέει το τερματοφύλακα 20. Ακινφεύ. Ακόμα αυτό δεν φίλε. Ακόμα αυτό ο κουραστικό. Δηλαδή αυτό πραγματικά δηλαδή. Εκεί μια ζωή Τσέσκα, Μόσχα και Εθνική Ρωσία. Φτάνει δηλαδή. Σίγουρα αγόρι μου. Να παίξει κανένα άλλο παιδί. Και ήταν οι τρεις αμυντικοί, από τους οποίους ο Ιγνάσεβιτς είναι και τώρα στην ομάδα. Ο Σεργέι Ιγνάσεβιτς, για αυτούς 200 χρόνια. Και ήταν φίλε οι πιο κουραστικοί από όλους, γιατί ήταν και πιο πιασάρικα για τα επίθετά τους και ήταν και αδέρφια. Οι αδερφοί Μπερεζούτσκι φίλε. Οι Μπερεζούτσκιδες. Αλεξέι και πώς ήταν τον άλλον. Τέλος πάντων. Και Βλαντιμίρ Μπερεζούτσκι. Μπερεζούτσκι και Ιγνάσεβιτς. Μαζί με τον Ακινφεύ ήταν αυτή η τετράδα άχαστη. Και ο Κερζάκοβ δεν είδαμε. Εντάξει, ναι, αλλά όχι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι τέσσερις, οι αδερφοί Μπερεζούτσκιδες, ο Ιγνάσεβιτς και ο Ακινφεύ είναι πάρα πολλά χρόνια στη Ρωσία. Σύμβασε αορίστου. Ναι, επαορίστου. Όντως, αορίστου χρόνου. Δημόσιο είναι η εθνική ομάδα τη Ρωσία. Εντελώς. Εντελώς. Η οποία δεν έχει κάνει τίποτα, φίλε. Από τη μέρα που διασπάστηκε η Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και μιλάμε για τεράστια χώρα, τεράστια οικονομική δύναμη, υποδομές αθλητικές απίστευτες. Και οι Ισλανδοί που είναι, ρε φίλε, πόσο πληθυσμό έχουν, 200.000 πόσο είναι. 350 κάτι. Ναι, πιο μικρή χώρα που έχει πάει στο Μουντιάλ. Έμα. Οι Ισλανδοί, φίλε, ήταν παλικάρια μεγάλα. Πολύ μεγάλα παλικάρια. Στο ξαναλέω, την Κροατία. Από την Κροατία δεν θα χάσουν. Σαλάχ, κοντρόλ. Σαλάμε λέκουμ. Κοντρόλ ποτέ. Ο Γουάρντα είναι πιο πίσω. Ο Γουάρντα. Ναι. Ο Τιβιδάι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τι... Σήμερα και τα τρία μάτς over. 2-1 η Ιαπωνία, την Πολωνία. Και γκολ. Τουλάχιστον τα δύο, αυτό δεν το βλέπω να βγαίνει έτσι όπως πάει. Και έχει ακόμα βέβαια. Εντάξει. Εκεί φίλε, εντάξει, τράβεσαι το μάτς για τους Κολομβιανούς από το 3 με το καλημέρα που λέμε. Δεν το είδα. Κόκκινη κάρτα και πέναλτι κατευθείαν. Από το τρίτο μόλις λεπτό. Είδα το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας που λέω δεν είναι δυνατόν ένας Ιάπωνας να παίρνει κεφαλιά από αυτούς. Ναι, αυτός είναι υψηλός ο Ιάπωνας, ο Ζάκο. Αλλά φίλε, οι Κολομβιανοί εντάξει έχουν το άλοθη ότι παίζανε από πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Σίγουρα. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου ο τρόπος αντίδρασής τους. Δηλαδή, άναρχο ποδόσφαιρο. Ο Φαλκάο έδειξε, προσπαθούσε, ήταν εμφανώς έτσι, δείχνει γερασμένος. Δεν είναι ο Φαλκάο που ξέραμε, καμία σχέση. Ο Χάμες που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο εντελώς ανέτοιμος. Άρα υπήρχε σημαντικός λόγος για τον αφήσει ο Πέκερμαν στον πάγκο. Ο Κουαδράδο τραγικός, τον έβγαλε και γρήγορα αλλαγή. Γενικά μια ασύνδετη ομάδα χωρίς plan B αν στράβουν κάτι. Οι Ιάπωνες δηλαδή κέρδισαν δικαιότατα. Και στο Πολωνία, Σενεγάλη, φίλε, εντάξει, δηλαδή εγώ την Πολωνία τόσο μεγάλο χάλι δεν το περίμενα. Ο Λεβαντόφσκι δεν ακούμπησε μπάλα, που λέει ο λόγος. Ο Μίλικ, ο Μιρτσέκης ήταν πιο αποτελεσματικός στα νιάτα του. Κάτι πίτσε και μπλατζικόφσκιδες και σγελίνσκιδες. Ο Ναλιτζής. Πόπο, φίλε, τραγική. Κάνανε δηλαδή. Είχα πολλά χρόνια να δω από καλή εθνική ομάδα να κάνει τόσο κακό παιχνίδι. Τόσες λανθασμένες πάσες και όχι για μακρινές μπάλες. Μιλάμε τώρα για πασούλες για στα 2 και 3 μέτρα και κοντρόλ. Πάρα πολλά λάθη. Και η Σενεγάλη μ' άρεσε, φίλε. Ήταν σίγουρα. Το Μαρόκο ήταν το πρώτο του ημίχρονο στο Μαρόκο. Mm. Στο Μαρόκο η Ιράν ήταν πιο εντυπωσιακό σαν τρόπος παιχνιδιού. Αλλά σαν κοντρολαρισμένη ομάδα με τρεξίματα, με pressing και ασφυκτικό pressing, η Σενεγάλη κέρδισε πόντους. Και νομίζω ότι η Σενεγάλη θα περάσει σίγουρα από τον όμιλο. Ο προπονητής τους είναι μεγάλη μορφή. Ο Αλιού Σισε, αυτός ήταν χαφ της ομάδας όταν έκανε την παρθενική της συμμετοχή σε Μουντιάλ Σενεγάλη. Το 2002. Ναι, το 2002 που είχε κερδίσει την πρεμιέρα με Παπαμπού Ντιόπ τον τη Γαλλία. Μέχρι τα προμηθελικά δεν είχαν φτάσει αυτή. Ναι. Και είχαν ξεπεταχτεί πολλοί παίκτες. Φατιγκά από την Οσέρ που πήγε μετά που πήγε. Ελχατζή Ντιούβ που πήγε και Λίβερπουλ. Ο Πάπα Μπούα Ντιό που μετά πήγε στην ΑΕΚ. Ποιος άλλος. Ντιόπ. Φατιγκά. Ο Αλιούς που είχε πάει στην Μπέρμιχαμ. Πέναλτι. Το έδωσε.
πάει να βγει τον γκολ. Δόθηκε πέναλτι, δεν δόθηκε πέναλτι. Έχουν πάρα πολλά πέναλτι, ε. Και αυτό είναι στατιστικό. Α, δεν το δες, όχι, όχι. Φάουλ δίνει, φάουλ. Έδωσε την παράβαση. Βάρδα. Αλλά δίνει, το δίνει έκτο. Το δίνει έκτο Αλκούπερ. Το δίνει εκτός περιοχής. Κάτσε πρέπει να δούμε το replay. Όχι, φίλε, εφόσον το δίνεις είναι πέναλτι. Περίμενε. Άπαξε το δίνεις, που εγώ λέω ότι δεν είναι. Σαν να βλέπω τον Σαλάχ να πέφτει εύκολα. Δεν δίνει. Δεν μας έδειξε πιο καθαρό replay. Για να δούμε λίγο. Για να δούμε. Ο Αμπντάλα. Ο Αμπντάλα. Αυτό είναι πολύ Αμπντάλη σου λέει. Ο Αμπντάλα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω ότι... πάντως... Εντάξει, κράτηκε. Είναι εκτός περιοχής όπως ξεκινάει το κράτημα. Και πέφτει μέσα. Δες τον. Είναι εκτός, ξεκινάει εκτός περιοχής. Δεν είναι πέναλτι. Άρα δικαίως είναι φάουλ, ε? Δεν είναι πέναλτι. Δικαίως το δίνει φάουλ. Αν είναι πάνω στη γραμμή είναι πέναλτι. Ναι. Αλλά... Κοίταξε, πατάει έξω, το σώμα του είναι μέσα, αλλά εκεί που πατάς... Εκεί που τον έκανε, ναι, περίμενε. Possible penalty review. VAR. Για να δούμε. Α, θα το δούμε. VAR. Τι είναι πέναλτι έδωσε. Το έδωσε, πέναλτι. Για να δούμε, πάρα επί τον γκολ. Σαλάχ εναντίον Ακιμφίεφ. Σαλάχ Μελέκουμ. Στο 73. Φίλες και φίλοι. Άντε, μακάρι να το βάλει για να πληθεί ένα φίλο που κλείνει καλό δελτίο με Σαλάχ σκόρερ. Μάλιστα. Anytime. Σου χαρίζει το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ. Το βάλε 3-1 Ρωσία-Αίγυπτος στο 73 με το Σαλάχ. Σαλάμ αλέκουμ. Πέφτει, προσκυνάει, προσεύχεται. Χορπηδούν οι Αιγύπτιοι στις κερκίδες. Λοιπόν, εντάξει, λέει βάλαμε και ένα γκολ. Κάτι είναι γι' αυτό. Εδώ η Ελλάδα είχε πάει το 94 και δεν έβαλε ούτε ένα. Ναι, αλλά φίλε, Ελλάδα μετά πήγε το 2004 και τα πήρε όλα. Euro, όχι Μουντιάλ. Euro. Ο Αουά. Euro. Λοιπόν, και Αφρικανή είναι, και η Αίγυπτος έχει πάρει, είναι Πολυνίκη, Σκόπα Αφρικα. Λοιπόν, 3-1 λοιπόν. Μειώνει η Αίγυπτος, Ρωσία, Αίγυπτος 3-1 Ματζιού. Και, ναι. Και βλέπουμε. Goal, goal. Και πρέπει να πληρώθηκε. Νομίζω. Goal, goal, ε. Ναι. Νομίζω. Εγώ με αυτό δεν ασχολήθηκα. Ασχολήθηκα ζεστούτσικα με το απογευματινό. Αύριο έχει κανένα ενδιαφέρον μάτς, φίλε, δεν θα πάνε στα μάτια μας. Έχει ρε φίλε, εντάξει, όλα τα μάτια είναι μουντιάλ, ενδιαφέροντα είναι. Εντάξει, μπρελένς να. Εντάξει. Μπρελένς να. Γαλλία πότε παίζει. Γαλλία παίζει την Πέμπτη. Γιατί. Τι γιατί, έτσι είναι το πρόγραμμα, θα τα αλλάξουμε. Ας πούμε, παιδιά, παίξτε μια μέρα νωρίτερα. Α, την Πέμπτη γιατί αύριο Τετάρτη. Αύριο, κοίταξε να δεις, η μέρα είναι λίγο ψιλοκλάνη. Αύριο παίζει Ισπανία, νομίζω. Παίζει. Ναι, γιατί έχει θεωρητικά εύκολα παιχνίδια. Δηλαδή. Έχει Πορτογαλία, Μαρόκο στις 3, το οποίο είναι φίλε ύπουλο μάτς. Καλά. Εγώ δεν την έχω για σίγουρη νίκη της Πορτογαλίας. Θα φάει γκολ η Πορτογαλία, να ξέρεις. Το Μαρόκο θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω αν θα πάρει αποτέλεσμα, αλλά γκολ θα βάλει. 1-0 με τον Ρονάλντο, πάμε παρακάτω. Καλά. Έχει καλή ομάδα το Μαρόκο, στο ξαναλέω. Έχει τεχνίτες παίκτες, είναι από τις καλύτερες αφρικανικές ομάδες. Τεχνίτες, ρε φίλε, έχει και παράσκους. Αυτό είσαι, ρε φίλε. Είναι τα συγχαρητήριά μου. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Παράσκους. Από εκεί, από τα πιο βασικά δεν ξεκινήσαμε, ρε φίλε. Ολύμπο 90. Έτσι. Ο υποστηρικτής αυτής της εκπομπής. Με κασκόλ είναι. Με κασκόλ. Με κασκόλ Μπαλαντέρ, τι χρώματα θα είχαμε αν ήμασταν. Κίτρινο και μπλε, ρε φίλε. Κίτρινο και μπλε. Από ελί. Από ελί. Από ελί. Από ελί. Από ελί. Λοιπόν, θα πάτε να βρείτε εκεί πέρα ο Λίμπο 90 στον Παράσχο, Σίμος και όλο το team, όλο το staff. Ό,τι χρειάζεστε σε υδραυλικά είδη για το σπίτι, το μαγαζί σα. Τρο κράξιμο. Τι? Τρο κράξιμο. Από ποιον. Λοιπόν, ο Τεό λέει, πε τον παπαδό που λέει ότι είναι μεγάλη κάλτσα. Μόλις είπε ότι δεν θα βγει γκολ-γκολ, η Αίγυπτος έδωσε πέναλτι. Απορώ πως ανέβηκε φέτος ο Άρης, λέει με τον Γκαντεμόσαυρο. Και ο Πίτερ λέει: καλό βράδυ στην Παρέλα. Θανάση λέει: Πολωνία και η Ρωσία, οι χειρότερες ομάδες. Η Ρωσία, φίλε, εντάξει, δεν μπορεί να πει τώρα οι χειρότερες. Η Ρωσία μπορεί να μείνει κάτι το ιδιαίτερο συνολικά και διαχρονικά, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά είναι στα δύο μάτς που έπαιξε. Μια χαρά. Τηρουμένων των αναλογιών. Σαν την Πολωνία δεν έχει, φίλε. Πολωνία είναι μακράν η χειρότερη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα που είδαμε μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Αλλά και αυτή η Κολομβία τι έκανε. Δεν έκανε κάτι. Ναι, εγώ είπα ότι η Κολομβία δεν μ' άρεσε. Τώρα το εξετάζω ένα ήπειρο. Από την Ευρώπη που έχει τους πιο πολλούς εκπροσώπους, μακράν η χειρότερη Πολωνία. Τι, δηλαδή, πολύ χάλι. Πολύ χάλι. Πάμε γερά για αύριο. Λέει τα φώτα όπως πάντα. Χαιρετισμούς. Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Δουβλίνο. Θα μιλήσουμε αργότερα, όπως μιλήσαμε και χθες. Ναι. Χθες, όπως κλείνοντας την εκπομπή, είπα ρε παιδί μου ότι από το σημερινό πρόγραμμα αυτό που κρατάω ζεστά είναι το over και το goal goal, το οποίο μάλιστα πλήρωνε πάρα πολύ, ρε φίλε. Τώρα στο Πολωνία σε Νεγάλη το over πλέον 2,50. Που η Πολωνία στα προκριματικά, θα μου πεις προκριματικά, άλλο τελική φάση. Είχε 10 σερί over, πολλά over και στα φιλικά της. Βάρντα, πάντα τρώει γκολ σε Μουντιάλ. Πάντα σκοράρει. Και η Σενεγάλη, καλή ομάδα επιθετικά, η οποία σε Νεγάλη μεσοπιθετικά είναι όλοι τις οι παίκτες, παίζουν Αγγλία και Γαλλία, παικταράδες.
και έδινε 2,50 το over και 2,12-2,15 το goal-goal. Λοιπόν, το οποίο βγήκε δύσκολα, έτσι λέει, ψιλομαγική εικόνα είναι το ότι βγήκε. Για το κλιματιστικό στο πόσο είναι. Ναι, πρέπει να το έχουν. Τι κάνει ο Μουρελής ο άρρωστος. Ο Μουρελής είναι. Λοιπόν, τώρα σημαντήσω, φτάσαμε 10.30. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σιγά-σιγά. Αλλάζει τη ροή της εκπομπής, να ξέρεις. Τι θες να κάνουμε. Το πάμε σε ρίδε, φίλε τώρα. Εντάξει, κάνουμε ένα καλό πακετή στο διάλειμμα όταν τελειώσει το μάτς. Καλά, Αρθανάση. Αν θες. Κάτσα, σιγά, όχι, πάω να βρω το τέτοιο γιατί. Ποιο τι να βρει. Τη χαμένη Ατλαντίδα. Α, το τηλεχειριστήριο εδώ, το τηλεκοντρόλ. Λοιπόν, δεν πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε καμιά ώρα να ακούσουμε τίποτα, κύριε Καβαδία. Μεσχύ Καβαντιά. Έχουμε να ακούσουμε καμιά ώρα, Βασίλη. Να ακούσουμε. Και δεν ακούμε. Εντάξει, το κλείσουμε το κλιματιστικό γιατί θα πεθαίναμε στο τέλος το κορίδο μέσα. Εντελώς το κλείσες. Ναι. Θα σκάσουμε, φίλε. Εντάξει, θα ανοίξω πάλι σε λίγο. Αλλά μου ρελίζει το έχει να πούμε στο 10. Μου ρελίζει. Και του λέω, τελώ θα μάθει το πόσο το έχει. Τον έχει κάψει. Έλα, κλιμακτήριο, φίλε. Περνάει κλιμακτήριο. Μεγαλώνει, φίλε, για αυτό. Εντάξει, μου ρελίζει να σου πω κάτι. Ξυπνάει, ανοίγει τα μάτια του και υδρώνει. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Που το έχω κάνει το βράδυ όταν ήρθε επειδή ήμουν εδώ πέρα. Είχα γενικότερα διάθεση να πειράζω σήμερα. Ναι, σήμερα. Αυτό το έχει μόνο σήμερα. Τι άλλε μέρε δεν το κάνει. Και ξέρω πάντα ότι η σταθερή κίνηση του Μουρελή είναι όταν θα μπει μέσα στο ραδιόφωνο να πάει πρώτα στο μπάνιο να πάρει χαρτί για να σκουπιστεί από τον υδρότα. Ναι, όντως. Και εγώ μαζέψε μέσα στο μπάνιο να τα χαρτιά. Να μην βρει τίποτα, ε. Και δεν βρήκε τίποτα. Εσύ δηλαδή σήμερα ήρθες να κάνεις το κομμάτι εδώ πέρα. δεν ήρθες να δουλέψεις. Τη λεζάντα σου. Λεζάντα, βγες έξω τώρα. Κάνεις τώρα τη λεζάντα. Λοιπόν, κάνω εγώ τη λεζάντα. Αμπρακά τη μερέντα. Λοιπόν. Στο 79 είμαστε στην Ρωσία. Ρωσία-Αίγυπτος 3-1. Θυμίζω νωρίτερα ο Μοχάμεντ Σαλάχ μείωσε για τους Φαράω του Έκτορ Κούπερ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Λοιπόν, όσο ο Θανάσης είναι έξω και τακτοποιεί κάποια άλλα ζητήματα που έχει να φτιάξει να κουμαντάρει, ας πάμε λίγο σιγά σιγά στα τουάρι. Αφού ξεκολλήσει ο υπολογιστής εδώ πέρα. Έτσι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε στα τουάρι, όπου σήμερα το θέμα το οποίο μας απασχόλησε περισσότερο ήταν αυτό του Ούγκο Σόουζα. Ο Πορτογάλος, ο οποίος από χθες το βράδυ έφτασε τα μεσάνυχτα στην Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας τις διακοπές του στην Κρήτη. Τι έγινε, θα πας και σε φάση κρέβα τώρα, τι πήρες εσύ, γλυκιά Έλμυρη. Από κάποιον θα πάρω μια μπουκιά, να ξέρετε, δεν ξέρω τώρα ποιον θα είναι. Από κάποιον θα πάρω μια μπουκιά. Δεν πήρα γιατί προσέχω τη διατροφή μου, Βασίλη Καβαδία, έτσι. Γι' αυτό, αλλά μια μπουκιά θα την πάρω. Την τρώει τώρα, τι κάνει. Πω, μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα. Πες τον άνθρωπο να έρθει σε μένα, ρε φίλε, που έχουμε βγάλει τα αύγαλα το Σάββατο τώρα. Η Ρωσία κοντά στο 4-1, αργεί πολύ εκεί πέρα και οι Αιγύπτιοι κλέβουν την μπάλα. Η πίσω η άμυνα της Αιγύπτου είναι σε αυτό το μάτς για τα πανηγύρια σε σχέση με το παιχνιδικότερο στην Ουρουγουάη. Πάλι η Ρωσία μπροστά. Ποιος είναι αυτός με το 11? Δεν βλέπω γύρω. Λοιπόν, παίζουν και λίγο με το χρόνο οι Ρώσοι. Στο 82 μπαίνουμε σιγά σιγά. Το 3-1 παραμένει. Το κινητό μου χτυπάει. Λοιπόν, ποιος είναι. Ναι. Μια μπουκιά θα τη φάμε τώρα, εντάξει. Δεν γίνεται να μην φάμε μια μπουκιά. Λοιπόν, πες το να τελειώνει τον Αλνάρη. Τι γίνεται. Λοιπόν, εσύ τι πήρες, Βασίλη, με μερέντα και τέτοια. Τι, και λευκή ή μόνο μερέντα. Σκέτη νουτέλα μόνο. Τι ρε φίλε, τι κατάσταση είναι αυτή. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εντάξει ρε φίλε, λίγο λευκή άμα έβαζε δεν πειράζει. Μόνο σκέτη νουτέλα δεν γίνεται. Ρε κυλώνη! Άμα αρχίσεις και τρώει τώρα θα το σκοτώσω, μα το Θεό. Τι έγινε ρε φίλε. Και εσύ σκέτη νουτέλα πήρες, θα πάρω μια μπουκιά. Τι? Πάρε τρεις. Αυτά τα κάνεις αλλού! Δεν τα κάνεις εδώ! Αυτά τα κάνεις, ξέρεις εσύ που θα τα κάνεις. Άστα τώρα αυτά. Λοιπόν. Και τα παιδιά θα φάω μετά. Όταν θα φάω μετά, γιατί, θα πάω στο σπίτι. Προσέξτε τώρα, γιατί ο Παπαδόπουλος να δείτε τι τίμιος που είναι έτσι. Δηλαδή έρχεται ο κύριος, του λέει κερνάω κρέμα. Του λέω δεν θέλω, αδελφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα φάω και μετά. Και πριν το απόγευμα που ήμουν και έγραφα,
Ναι. Περιμένοντας το βράδυ για να κάνουμε μαζί εκπομπή, με πιέσε κάποια φάση μια πολυγεμία. Και έβαλες δύο σοκολάτες. Τι παγωτό. Κατέβηκα κάτω στο περίπτερο, ρε παιδί μου, και πήγα ένα πύραυλο. Number one. Την έκανα. Δεν είναι ότι δεν έχω χώρο, γιατί ήταν, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τσακ, μπαμ, τώρα το κατεβάσαμε. Αλλά θα φάω και μετά, ρε παιδί μου, και δεν. Εντάξει, εγώ πάντως σου δίνω τη μισή μου κρέπα, τη δίνω. Όχι, δεν θέλω τη μισή, δεν θέλω καθόλου. Θέλω να σε βλέπω, να την τρώσω και να σε χαίρομαι. Έτσι που το είπε, φίλε. Να μα παρεξηγήσετε, φίλε. Τη μια λε, βάλε κάτι από πίσω, Βασίλη. Τη μια λε, να σε βλέπω να την τρώσω και να. Και να σε χαίρομαι. Να σε βλέπω. Και να σε χαίρομαι. Να σε βλέπω να την τρώσω και να σε καμαρώνω. Κανακάρι μου. Έτσι, ο Παπαδόπουλο. Θα μα κλείσει φυλακή. Θα έρθει όχι από το Εσουρού. Από κανένα τμήμα θα έρθουν. Λοιπόν. Καλά περνάμε. Καλά περνάμε. Ελπίζω και εσείς να περάτε καλά. Σιγά σιγά ανεβαίνει και η θερμοκρασία στο στούντιο με το κλείσιμο του τέτοιου, του air condition. Αλλά θα την παλέψουμε τη φάση. Ο Σμολόφ έχει μπει στην θέση του Τζιούμπα, ο οποίος χρήστηκε σκόρερ σήμερα για την Ρωσία, η οποία για όσους δεν το γνωρίζουν, για όσους συντονίστηκαν τώρα, προηγείται 3-1 της Αιγύπτου. Είμαστε στο 84. Η Ρωσία είναι μια ανάσα από το να πάρει μια δεύτερη νίκη στον όμιλο και να εξασφαλίσει από σήμερα. Ουσιαστικά, γιατί γελάς. Γιατί γελάς, την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, την επόμενη φάση, τα knockout, τη φάση των 16. Νωρίτερα σήμερα είχαμε Κολομβία-Ιαπωνία 1-2. Με τους Κολομβιανούς να παίζουν με 10 από το τρίτο μόλις λεπτό, αποβλήθηκε ο Κάρλος Σάντσες της Εσπανιόλ. Ο Χάμε τον Τρίγκε μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά φάνηκε ότι ήταν ανέτοιμο. Ο Φαλκάο πολύ λίγα πράγματα και είχε κάτι ευκαιρίε. Και το απόγευμα Πολωνία-Σενεγάλη επίσης 1-2. Και τα τρία σημερινά μάτς goal-goal και over. Μια δικαιότατη νίκη των Σενεγαλέζων, οι οποίοι μέχρι στιγμής από τις αφρικανικές χώρες τουλάχιστον έδειξαν το καλύτερο πρόσωπο. Όχι τόσο φαντεζή, αλλά μια πειθαρχημένη ομάδα με πλάνο. Με προπονητή ανθρωποφάγο, όπως είπε κάποιος φίλος, ο Αλιούσης με το μαλλί του, ο Ράστε είναι πραγματικά. Έδωσε και ωραία πλάνα στην ρωσική τηλεόραση, ο Αλιούσης. Πολύ καλή πάντως η Σενεγάλη, μ' άρεσε και δεν το αποκλίνω να προχωρήσει κιόλας μέχρι τους 8. Και τι άλλο, η Πολωνία τραγική, είπαμε. Εντάξει, η Πολωνία τραγικότατη. Εντάξει, ένα μάτς είναι Θανάση. Μπορεί στα. Ναι, σίγουρα. Μπορεί στο επόμενο μάτς να φανεί βελτιωμένη. Αυτή, με Κολομβία και με Κολομβία και τα λοιπά. Έχει ναι, ελπίδα, εντάξει. Έχει ελπίδα, αλλά φίλοι, ήταν πραγματικά αποκαρδιωτική η εικόνα της. Δηλαδή, τόσα πολλά λάθη δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπαλιάρεση. Απίστευτο πράγμα. Κάτι γεμίσματα, ό,τι να είναι, η μπάλα έφυγε κατευθείαν πλάγιο ή corner ή out. Απίστευτο πράγμα. Και έχει παίκτες, δεν πει ότι δεν έχει παίκτες. Αυτός μπήκε αλλαγή για τη Ρωσία, δηλαδή πιστεύω ότι κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μπράβο σε μαγαζί. Γιατί συνομίζει δεν είναι. Είναι και αυτό. Είναι και ποδοσφαιριστής, είναι και μπράβο σε μαγαζί. Ναι, για να βγάζει και ένα μεροκάμα το βράδυ. Μιλάμε, έχει τέτοια φάτσα που είναι, όχι βασικά, είναι για μπράβο σε τριπτιτζάδικο. Από αυτούς που έχουν το νου τους, μην πιάσει καμιά γκόμενα και αρχίσει την παλαμουτεύει εκεί πέρα και να έρθει να στραβήξει. Να σου και ένα μπουκέτο με στα μούτρα. Και να στείλει μετά διάβαση στο σπίτι σου. Δεν έχω πάει ποτέ, έτσι μου έχουν πει ότι γίνεται. Για να το ξεκαθαρίσω, έτσι. Γιατί δεν την έχω ζήσει αυτή την εμπειρία, είναι η αλήθεια. Του strip club. Ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Δεν αξίζει τίποτα. Εντάξει. Απλά δεν είναι και κάτι άμα να μάθει. Για χαβαλέ, καλά είναι. Συνήθω ότι στι κουβέντε πετάγεται ο Μουρελή και μου λέει. Σε βγάλε μια μέρα Μουρελή, λε τη νύχτα. Λέει. Να δεις λοιπόν είναι η νύχτα. Χάρη κλείνει. Αλλά μου λέει. Και μου το έχει πει αυτό. Μου το έχει πει αυτό και μου λέει. Αλλά δεν ξέρω αν θα αντέξεις λέει μέχρι το πρωί μαζί μου λέει. Γιατί ο Μουρελής λέει τη ζει τη νύχτα. Είδα, εντάξει. Ο Μουρελής φίλε όντως δηλαδή είναι πολύ καλός δημοσιογράφος αλλά είναι φίλε σε λάθος επάγγελμα. Δηλαδή ο Μουρελής πρέπει να έχει άλλο πόστο. Να, κάνει άλλη, να έχει άλλη επαγγελματική ενασχόληση. Ο Μουρελής φίλε έπρεπε να είναι ιδιοκτήτης του Τζάδικου. Και είναι και σε ευγενές άθλημα. Είναι ρεπόρτερ μπάσκετ. Ναι, δηλαδή ναι. Ο Μουρελής ή θα έπρεπε να κάνει ρεπορτάζ ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή θα έπρεπε να είναι παιδί μου μεγαλομέτοχος σε νυχτερινό μαγαζί της Εθνικής Οδού. Ναι. Στο τέτοιο. Πώς λέγονταν εκείνο στο όλα είναι δρόμος. Έλα, εσύ, πώς λέγονταν. Βοηθήστε γρήγορα.
Που λέει η Λία, να το ρίξω. Ναι, 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 ναι. Πώς λεγόταν. Το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ. Γιατί και μαγαζί. Έπρεπε να είναι ιδιοκτήτης του Βιετνάμ. Δηλαδή, ρεπόρτερ μπασκετάρι δεν κολλάει. Ή να είναι αυτός που μπαίνει μες στο μαγαζί. Ναι. Και το κάνει. Βασίλη, βρες λίγο από το YouTube, ρε φίλε. Με τις τέτοιες, με τις λεκάνες. Με τις λεκάνες. Με τις τρασιέ. Βρες λίγο από το. Κατάλαβες τι ταινία λέμε. Ναι, γράψε Ηλία Ρίχτο. Ηλία Ρίχτο, ναι. Όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος. Όχι ναι. Το. Ή Αρμένης, γράψε Αρμένης. Να στο βγάλει. Έτσι το λέει το. Το Γιώργος Αρμένης. Ναι. Γιώργος, νομίζω. Τον έχω δει, φίλε, σε μονόπρακτο. Σε. Σε μονόπρακτο. Ναι, ναι, άκου, φίλε, πριν από πολλά χρόνια στο θέατρο Σικαιών. Μια σκηνή που είναι μέσα στο μαγαζί όμως, Βασίλη. Είχα ναι. Μια φιλενάδα τότε, για να μην πούμε τη λέξη, η οποία όντως δεν μου άρεσε. Πες σαν, είχα σαν μια λέξη, σχέση. Το γκόμενο δεν μου χτυπάει ναι, ωραία. Πες είχα σχέση. Είχα μια σχέση. Εντάξει, δεν τη λες ακριβώς σχέση. Ήταν μια, ναι. Είχα μια σχέση. Ναι. πολύ καλή κοπέλα. Και όχι, στην Αγγλία ζει. Καλά. Πλέον. Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως. Τι να το κάνεις, Μάκη μου. Θα το δουλέψεις. Όχι ρε, άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσετε. Έτσι. Ξεκινάμε για πόνο. Και τον έχω δει, φίλε, σε ένα μονόπρακτο στο ανοιχτό θέατρο Σικαιών καλοκαίρι. Ο οποίος, φίλε, δίνει ρεσιτάλ ηθοποιίας. Δηλαδή, 2 ώρες σχεδόν παράσταση. Ήταν μια σκηνή υπήρχε. Εκεί, στο. Θα μου πει αυτό σημαίνει και το μονόπρακτο. Σε ένα καφενεδάκι ήταν και τα λεφτά, μόνο του εντελώς και να μιλάει μόνο του, ρε φίλε, να μονολογεί, να το παίζει μεθυσμένο, γιατί ο ρόλος ήταν ενός μεθυσμένου, ξέρω εγώ, αγρότε τι ήταν. Ρεσιτάλ, απίστευτος. Απίστευτος. Βρες σκηνή, Βασίλη, που είναι έξω και το. Ναι, που λέει Ηλία. Ναι. Να το ρίξω ρίχτο. Ναι. Βρες σκηνή. Έτσι, σκηνή. Ναι, προχώρα το λίγο. Εδώ ο Δημήτρης έχει τον δικό του Ταλκά. Σε καλή μεριά, Δημήτρη. Τώρα δεν έχω διακριθεί ακριβώς τι περίμενες. Θα κάνουμε και μια εκπομπή. Συμπάθαμε. Λοιπόν, υπάρχουν παίκτες, λέει, βλέπε Μέση, Λεβαντόφσκι, Φαλκάο, που τους νοιάζει πολύ περισσότερο η καριέρα και η απόδοση του, λέει, σε ομαδικό επίπεδο παρά σε εθνικό. Δεν μπορεί να ξεχνάνε την μπάλα σε κάθε μουντιάλ. Κοίταξε, ότι ισχύει αυτό, σίγουρα ισχύει. Βέβαια είναι και ένα συνδυασμό γεγονότων. Έτσι, τώρα, ας πούμε, ο Μέση, ο Λεβαντόφσκι και ο Φαλκάο, μια και μιλάς για αυτούς, φέρνεις ένα παράδειγμα τους τρεις συγκεκριμένους, στους συλλόγους που παίζουν, προφανώς έχουν πολύ καλύτερους συμπαίκτες από ό,τι έχουν σε εθνικές ομάδες. Θα μου πεις. Ηλία! Ηλία! Ρίχτο! Έχει δολώσει το μυαλό μου. Τι θρυλική ταινία. Και πολλοί δεν την ξέρουν δυστυχώς. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει. Που βάζει φωτιά και το παλτό του. Ναι, το λούζει με το ουίσκι και παίρνει φωτιά και το βγάζει και γκρεμίζεται όλο. Έχει δει και το make off αυτό εκεί που το ρίχνει. Είναι ουσιαστικά μια μακέτα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε ρίχνει ένα ολόκληρο μαγαζί. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ένα παρατημένο μαγαζί και στην Εθνική για να ξαναχωράφει μέσα. Άντε ρίχτω. Και άμα δεν του έβγαινε με την πρώτη, τι έλεγα, βρει κανένα άλλο μετά. Ρίξε άλλο. Ρίξε άλλο. Λοιπόν, αλλά έχουν καλύτερους συμπαίκτες στους συλλόγους. Δηλαδή, ο Μέση προφανώς έχει καλύτερους συμπαίκτες στην Μπαρσελόνα από ό,τι στην Εθνική Αργεντινή. Λοιπόν, ο Λεβαντόφσκι επίσης πολύ καλύτερους συμπαίκτες έχει στην Μπάγκρεν από ό,τι έχει στην Εθνική Πολωνία. Και ο Φαλκάο αντίστοιχα στη Μονακό ή στην Ατλέτικο που ήταν στην Πόρτο. Ναι. Και ο Ρονάλντο, ναι. Εντάξει. Ο Σαλάχ και ούτω καθεξής. Ναι. Και πάλι όμως, τι προσπαθούμε. Κοίταξε τώρα, ας πούμε, για τον Μέση, ένα θέμα που σίγουρα παίζει το ρόλο του. Είναι ότι ναι, μεν είναι γεννημένο Αργεντίνο, αλλά ρε φίλε είναι μισό Ισπανό, Καταλανό. Δηλαδή από τα 12 του, είναι που είναι ένα παιδάκι 12 χρόνων, τότε ουσιαστικά. Περισσότερα χρόνια ζει. Μεγαλώνει. Εκεί, ναι, ναι. Ανδρώθηκε και ποδοσφαιρικά και σαν χαρακτήρα στη Βαρκελόνη. Δηλαδή είναι μισό Αργεντίνο, μισό Καταλανό. Εντάξει, επίση ο Λεβαντόφσκι, από τι ηλικία παίζει στη Γερμανία. Ο πολύ μικρό. Εντάξει, είναι, τη βλέπουν και λίγο. Α πούμε, πως ο Σλάταν έβλεπε, θεωρούσε έπαιρνε τον εαυτό του λίγο ξένο σώμα από τους υπόλοιπους Σουηδούς διεθνείς. Mm. Λέει, γιατί και ο Σλάταν, άλλο ήταν ο Σλάταν στη Σουηδία, άλλο ήταν στις υπερομάδες που έπαιζε. Εντάξει, εν μέρει είναι λογικό αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, συμπληρώνουμε το δεύτερο από τα 4 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό έτσι, στατιστικό του Μουντιάλ της Ρωσίας είναι ότι σε όλα τα μάτς έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Τα 4 λεπτά είναι το minimum. Εντάξει, και 3 λεπτά έχουν δοθεί, αλλά σε πολύ λίγα παιχνίδια. Εκεί, 4 με 5 λεπτό παίζει καθυστερήσει σε κάθε μάτς. Πολλές καθυστερήσεις. Έχουμε πάρα πολλά πέναλτι. Το ξέρω τώρα, δεν σε ενδιαφέρει πολύ, αλλά δεν πειράζει, φίλε. Εντάξει, εντάξει, έχεις το μυαλό σου αλλού. Έχεις αλλού το μυαλό σου.
Πολλές καθυστερήσεις. Ναι, ρε φίλε, έχουν πολλές καθυστερήσεις στο βίντεο. Ντροπή. Πιπέρι. Ακούστηκε. Να σας πω τι είπε. Ακούστηκε. Μια ψηλή όχι, πέρασε. Δεν νομίζω. Τώρα εντάξει, αποκλείεται. Μια ψηλή πέρασε. Ραδιόφωνο για αυτούς που. Για ακροατές που. δεν μπορούν να πάνε σε άλλο δωμάτιο να ακούσουν. Εξής που είναι στην κεφαλοκάμαρα και το έχουν. Θα το βάλω σιγά. Θα το βάλω σιγά. Στο παράνομο. Στο παράνομο. Στο παράνομο. Στο παράνομο. Book, παράνομο ραδιόφωνο. το Survivor φίλε πρέπει να έχει πατώσει εντελώς. Τώρα φίλε, ποιος βλέπει Survivor. Εντάξει, και προ Μουντιάλ φέτος ήταν πολύ περισσότερο. Δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, ρε φίλε, ήταν κορεσμός. Κοίτα, να σου πω κάτι γιατί πέρυσι επέστρεψε μετά πολλά χρόνια ενθουσιασμός. Ναι. Μα γίνεται το ίδιο πράγμα, ρε φίλε, κάθε βράδυ. Θα μου πεις, θα σου πει μια γυναίκα και εν μέρη δεν θα έχει άδικο. Στην μπάλα, ρε φίλε, κάθε μάτς πάνω κάτω είναι το ίδιο πράγμα. Τέτοια πράγματα γίνονται. Είναι Μουντιάλ. Τρίπλες, πάσες, σου, τέτοια. Ναι, είναι Μουντιάλ. Την άλλη χρονιά δεν βλέπουμε μπάλα. Τέσσερα χρόνια περιμένουμε. Το Μουντιάλ είναι κάτι τέτοιο. Εντάξει, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ενώ το Survivor πλέον είναι κάτι. Η Banana Moon, ποια είναι που βγάζει. Banana Moon. Banana Moon και. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό. Keith Moon. 30 δευτερόλεπτα μήνα περίπου για το φινάλε. Έτοιμοι οι Ρώσοι να μπουν μέσα στον μπάγκο όρθιοι για να πανηγυρίσουν. Γιατί... Είναι νίκη πρόκριση. Προκρίθηκαν σήμερα. Είναι νίκη πρόκριση, βέβαια. Ναι, ναι. Τελειώσαμε φυλάκια ρουφιχτά. Και θα παιχτεί πλέον η πρωτιά. Η πρωτιά με τον Ουρουγουάη. Τελευταία αγωνιστική. Η Ουρουγουάη, η οποία παίζει αύριο με τον Σαουδάραβα. Με τον, η... με τον όμιλο τέτοιο. Ιράν. Ιράν λέω. Πορτογαλία. Ισπανία. Σπανία. Άρα οι Ρώσοι θα αποκλειστούν. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Ναι, αυτό είναι, γιατί είναι ο πρώτος όμιλος της Ρωσίας. Ο δεύτερος είναι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εκτός αν είναι τυχερή με την Πορτογαλία να τελείωσε τελικό, η Ρωσία είναι η πρώτη ομάδα που θα εξασφαλίσει το εισιτήριό της στην επόμενη φάση του Μούντιαλ. Ως διοργανώτρια κιόλας. 3-1 την Αίγυπτο του Έκτορ Κούπερ, του Μοχάμεντ Σαλάχ. Και με καλό συντελεστή, φίλε. Του Αντώνη Σαρέλου. Έχει το πάνω χέρι για την πρωτιά. Ναι, ναι, ναι. Εκτός αν αύριο η Ουρουγουάη, ας πούμε, κάνει κανένα 6-0. Με αυτούς που παίζει το καφενείο. Λες, δεν το αποκλείω, αλλά ναι. Επειδή ο Ουρουγουάη παρά την παρουσία Καβάνη και Σουάρη στην επίθεσή της, σπάνια πετυχαίνει πάρα πολλά γκολ. Και επειδή περιμένω και τον Σαουδάραβα πιο υποψιασμένο, πιο σφιχτό αύριο, γιατί έγιναν και πολλά θέματα εκεί πέρα στην εσωτερικά. Κάτι τους απείλησαν με ευνουχισμούς και τα λοιπά τους αμυντικούς, με το Τάλιρο από τη Ρωσία στην πρεμιέρα. Νομίζω ότι δεν θα πάρει τόσο μεγάλες εκτάσεις διαστάσεις στο σκορ αύριο. Αλλά ότι θα κερδίσει η Ουρουγουάη λογικά, εύκολα και με handicap και τα λοιπά, ναι. Είπαμε αύριο έχει στις 3 Πορτογαλία-Μαρόκο, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της ημέρας κατ' εμέ. Στις 6 έχουμε Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία, στο πιο αδιάφορο λογικά. Και στις 9 έχουμε Ιράν-Ισπανία, επίσης ζευγάρι με Δαβίδ και Γολιάθ. Οι Ισπανοί που έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στην πρεμιέρα με την Πορτογαλία. Οι Ιρανοί που ήταν ψιλοτραγικοί, παρά ταύτα, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα όντως άδικο άθλημα. Τους κέρδισαν τους Μαροκινούς με ένα από τα πολλά αυτογκόλ που είχαμε και σήμερα έχουμε αυτογκόλ. Σήμερα έχουμε φίλοι αυτογκόλ και στο παιχνίδι της Πολωνίας. Έτσι άνοιξε το σκόρ σε Νεγάλη με το αυτογκόλ του Σιόνεκ και αυτογκόλ στο παιχνίδι Ρωσίας-Αιγύπτου. Είμαστε ή στα 6 ή στα 7 αυτογκόλ. Λοιπόν, τελικά αποτελούμε Κολομβία-Ιαπωνία 1-2. Πολωνία-Σενεγάλη 1-2. Ρωσία-Αιγύπτος 3-1. Η Ρωσία είναι από σήμερα στην επόμενη φάση. Ναι, είναι. Όντως έχει προκριθεί και μαθηματικά στην επόμενη φάση του θεσμού. Και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ψηλό ρεπορτάζ ομάδων και με σύνδεση με Ρωσία, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο. 104,4 Μπάλαντερ. Θανάσης Κυλούνης, Γιώργος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Παρά θα πάμε και τις 12. Όχι, με δώσει τώρα, ξέρεις τι, επειδή ο Καπαδέας τίμιος, βέβαια και εσύ προσφέρεις, πήρα μια μικρή μπουκίτσα. Και μου άφησε στο τέλος που έχει το πολύ. Το πολύ, ναι, ναι. Και μου ήρθε όλο το τέτοιο. Μια πολύ μικρή, πολύ μικρή. Δεν μου ήρθε όλη γλύκα. Λοιπόν. Παρά πάμε μέχρι τις 12 FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,25. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων τη. Και είναι τη τηλεφωνία. Λέω, επειδή έχει πάει 11 και 5. Και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για ρεπορτάζ. Έχουμε βγάλει και την Ελένη του Μπούντου, η οποία μας περιμένει. Να πάρουμε. Έχεις να πεις και εσύ ρεπορτάζ, Άρη. Να πάρουμε την Ελένη. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τον φίλο. Ωραία, να τον πάρουμε. Τον συνάδελφο. Ναι, να τον πάρουμε. Να τον πάρουμε. Τον Γιάννη τον Σαμπουτζάκη, τον απεσταλμένο του SDNA στην Ρωσία. Βγάλαμε λίγο εκτός αέρα. Λοιπόν.
Είμαστε σε λίγο, έτσι, σε λίγο θα είμαστε λογικά έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Γιάννη Σαμπουτζάκη, τον απεσταλμένο του SDN στη Ρωσία. Πάρουμε λίγο κλίμα. Α, τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, να τον καλησπέρισουμε από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε. Δόξα, ωραία, μια χαρά. Πού σε πετυχαίνουν, σε ποια πόλη? Είμαι στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Στη Μόσχα. Είχαμε το απόγευμα το παιχνίδι της Πολωνίας με τη Σενεγάλη. Η Πολωνία τι χάλετε να φτιάξει. Πονέσανε και σε ένα τα μάτια σου με την Πολωνία στα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ κακή κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν. Καλά, ναι, στο πρώτο ήταν τραγική όντως. Ναι, στο δεύτερο λίγο κάπως βελτιώθηκε. Μείωσε κιόλας. Στο δεύτερο ήταν ελαφρώς καλύτερη και πάνω που πήγε να πιέσει, έκανε εκεί τις 2-3 ευκαιρίες που είχε μέχρι και το 60. Γίνεται αυτό το λάθος γύρισμα και αυτή η λάθος εκτίμηση του Σέσνη. Για μένα φταίει και ο Σέσνη, δεν φταίει μόνο ο αμυντικός. Έχει σίγουρα φταίει, ναι, ναι. Γιατί περισσότερο, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα, φάνηκε ότι έφταιγε ο αμυντικός, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη έχει και ο Σέσνη. Η έξοδος που κάνει είναι λίγο παρακινδυνευμένη το λιγότερο. Πάντως, μην αδικούμε τη Σενεγάλη. Εντάξει, Πολωνία μπορεί να είναι κακή, αλλά και η Σενεγάλη φάνηκε να είναι μια πολύ καλή ομάδα γενικότερα. Σαφώς. Φάνηκε να είναι μια πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Ναι. Και εμένα μου έκανε εντύπωση το ασφυκτικό της pressing. Λέει, πολύ κοντρολαρισμένη η ομάδα. Για αφρικανική ομάδα ειδικά πολύ κοντρολαρισμένη. Ακριβώς. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο προπονητής τους. Και εκτός αυτού μην ξεχνάμε ότι έχει και καλούς παίκτες. Έτσι. Δηλαδή έχει παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο top επίπεδο. Ναι. Premier League, Καμπιονάτο, Bundesliga. Ναι, είναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν συγκρίνεται τώρα επειδή αναφέρουμε ότι ήταν η πρώτη νίκη αφρικανικής ομάδας. Δεν συγκρίνεται το ρόστερ που έχει Σενεγάλη, για παράδειγμα, με το ρόστερ που έχει Σαουδική Αραβία. Καμία σχέση. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτή που με απογοήτευσε σήμερα ήταν η Αίγυπτος. Τουλάχιστον η Αίγυπτος, ναι. Μπόρεσα, από όσο μπόρεσα να δω. Δεν έχω πλήρη εικόνα του αγώνα, αλλά από αυτό που είδα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στιγμιότυπο το παιχνίδι της Ρωσίας. Κάποιοι το έβλεπαν μέχρι και μέσα στο σειρμό του μετρό, ναι, επιτρέφοντας από το γήπεδο, ναι, εδώ στη Μόσχα. Καλά, λογικό είναι. Δεν μου λες, γενικά οι Ρώσοι ζουν παιδί μου όντως όλη η χώρα σε ρυθμούς μουντιάλ, είναι κάποιοι, ή βλέπεις και κάποια αδιαφορία σε κάποια κομμάτια, ας πούμε, του κόσμου? Σε τέτοιο βαθμό που πιστεύω ότι μετά τον τελικό την επόμενη μέρα θα πέσουν σε κατάθλιψη. Ναι, δηλαδή ζουν από αυτό. Το καταλαβαίνει σε κάθε τους κίνηση, σε κάθε στο δρόμο, όπου και να βρεθείς. Είναι εντυπωσιακό ότι όταν λέμε σε κάθε γωνία, το εννοούμε. Σε κάθε γωνία της πόλης υπάρχει ένας, δύο, τρεις εθελοντές, οι οποίοι σε σταματάνε χωρίς να θέλεις εσύ να τους ρωτήσεις κάτι και σου λένε αν μπορούν να σε βοηθήσουν. Από αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι από το να σου δώσουν οδηγίες μέχρι να σε βγάλουν φωτογραφία εκείνη. Χωρίς να τους το ζητήσεις, χωρίς να τους το πεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο πολύ φαίνεται να περίμεναν αυτή τη διοργάνωση, πόσο πολύ φαίνεται να περίμεναν αυτή την ευκαιρία να ζήσουν ένα τέτοιο γεγονός. Και όχι μόνο να δούνε ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, γιατί εντάξει, κατά τα ψέματα, οι top ομάδες τους δεν είναι ομάδες χαμηλού επίπεδου. Εντάξει, παίζουν και στο Champions League, βέβαια. Το αντίθετο. Το αντίθετο είναι, και θα έλεγα, και αρκετά ανώτερες από τις δικές μας ομάδες. Σωστά. Ωστόσο φάνηκε το πόσο πολύ ήθελαν να ζήσουν μια τέτοια διοργάνωση. Ναι. Το πόσο πολύ ήθελαν να μπουν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Από την άλλη, βέβαια, θα έλεγα ότι και αυτοί εδώ, ακόμα και οι ντόπιοι δηλαδή, βιώνουν το πρόβλημα της απόστασης. Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτό το πρόβλημα των τόσο μεγάλων αποστάσεων ανάμεσα στις πόλεις που διοργανώνουν το τουρνουά, θα ήταν και πολύ πιο εύκολο για εκείνους να δουν περισσότερα παιχνίδια. Τώρα ξέρουν ότι πρακτικά θα δουν μόνο τα παιχνίδια που διοργανώνονται στην πόλη τους. Ακριβώς. Πάντως η πληρότητα των σταδίων είναι σε αρκετά υψηλό βαθμό. Δηλαδή μόνο ένα μάτσο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο μάτσο ήταν, πρώτες μέρες, δεύτερη μέρα ποιο ήταν, που ήταν νομίζω το Μαρόκο, το Μαρόκο-Ιράν. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πολύ κόσμο και το Ουρουγουάη-Αίγυπτος. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και να κάνω λάθος, δεν είμαι βεβαίως γι' αυτό. Ναι. Αλλά σίγουρα θυμάμαι και το παιχνίδι που λες εσύ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα γήπεδα τα γεμίζουν. Και τα γεμίζουν κυρίως ντόπιοι. Δηλαδή, είναι λίγες οι χώρες που έχουν φέρει εδώ τον κόσμο τους. Θα έλεγε κανείς ότι μια εξαίρεση σήμερα ήταν η Πολωνία, ναι. Δηλαδή σήμερα το Spartak Stadium θυμίζει
το γήπεδο που αγωνίζει την Πολωνία όταν παίζει εντός έδρας στη Βαρσοβία. Ναι. Ήταν τρομερό αυτό. Για μεγάλο τουρνουά ήταν πρωτοφανής εικόνα, θα έλεγα. Αλλά τους απογοήτευσε η ομάδα. Γήπεδο... Ναι, ναι, σαφώς. Ναι. Έχει πάντως δηλαδή και Κολομβιανούς είχε και Σενεγαλέζους είχε, έστω και λίγους. Απλά είναι και τα χρώματα μιας ομάδας δίνουν, έτσι, δημιουργούν άλλη ατμόσφαιρα. Με μία βόλτα στο κέντρο της Μόσχας μπορεί να δει κανείς τα πάντα. Όλες τις φυλές του πλανήτη, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι και το πιο όμορφο στοιχείο σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή ζώντας το τώρα αυτό. Τώρα μας επιβεβαιώνει και η Μπούντου Ελένη, η καλή συνάδελφος και φίλη μας, ότι και στο μάτς της Ουρουγουάης δεν ήταν φυσικά το γήπεδο, δεν ήταν sold out. Εφόσον το επιβεβαιώνει η Μπούντου, εγώ πάω πάσο, δεν έχω να πω. Εντάξει, ναι, όντως. Μπούντου παρούσης, πας αρχή Παυσάτο. Μπορούμε να πούμε. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ μέχρι στιγμής, Γιάννη, από αυτές τις 5-6 μέρες που βρίσκεσαι εκεί πέρα ή και όσο τρέχει η διοργάνωση τέλος πάντων, γιατί μπορεί να έχεις πάει και από αρκετά νωρίτερα, δεν γνωρίζω. Τι είναι αυτό που κρατάς περισσότερο είτε από τα παιχνίδια, είτε από το αγωνιστικό κομμάτι, είτε από το υπόλοιπο της ημέρας? Τι σου κάνει δηλαδή εντύπωση έτσι περισσότερο? Ναι, θα έλεγα ότι πρώτα ξεκινάμε αυτό που λες το υπόλοιπο της ημέρας, γιατί νομίζω ότι σε ένα τέτοιο τουρνά μετράει και περισσότερο. Και είναι αυτό ακριβώς που είπαμε προηγουμένως, ότι χθες έβλεπα στον δρόμο πηγαίνοντας για τον Novgorod τους Κορεάτες, και σήμερα πηγαίνοντας στο γήπεδο έβλεπε κανείς τους Σενεγαλέζους. Είναι αυτή η αντίθεση που πραγματικά σε βάζει μέσα στο κλίμα του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, από τα τρία παιχνίδια που έχω δει ως τώρα, την πρώτη μέρα είδα το Γερμανία-Μεξικό. Ωραίο μάτς ήταν, Εκεί η αλήθεια είναι ότι με απογοήτησε η Γερμανία. Η Γερμανία, αλλά ναι, εντάξει, μας κέρδισε το Μεξικό. Ναι, θα κάνω μία εκτίμηση, γιατί μόνο εκτίμηση μπορείς να κάνεις σε αυτό, και θα πω ότι δεν πιστεύω ότι η Γερμανία θα ξανά είναι τόσο κακή στα επόμενα παιχνίδια. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Και γενικά πιστεύω ότι εγώ ότι τα μεγάλα ονόματα που απογοήτευσαν στα πρώτα τους παιχνίδια, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα είναι σαφώς βελτιωμένοι στην δεύτερη και στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Ναι, με μία ίσως διαφορά. Ότι τα μεγάλα ονόματα, για παράδειγμα η Γαλλία, επίσης ήταν πολύ κακή στην πρεμιέρα με την Αυστραλία. Ωστόσο και πάλι, επειδή αυτό το παιχνίδι το έγραφα εγώ για το SDNA, έβλεπες ότι... Ότι έχει να σου δώσει. Αυτή η ομάδα, ναι. Ναι, έχει να δώσει. Χρειάζεται να μπει και λίγο στο ρυθμό. Χρειάζεται, ναι, να. Αλλά παρόλα αυτά το έκανε, παίρνοντας τους 3 βαθμούς, και αυτό μπορεί στην οικονομία του ομίλου στο τέλος να μετρήσει. Γιατί, ναι, η Γερμανία είναι σε έναν όμιλο ο οποίος μέχρι και χθες εγώ θα έλεγα ότι είχε ξεκάθαρα ένα δύναμο κρίκο την Κορέα. Παρόλα αυτά, ακόμα και η Κορέα χθες έβγαλε κάποιες αρετές. Έδειξε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει κάποια πράγματα να δώσει και μπορεί να κάνει ζημιά. Οπότε, επειδή δεδομένα η Σουηδία είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, για το 1-0 το χθεσινό δεν είναι η πραγματική εικόνα του αγώνα. Η Σουηδία είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ισορροπία στις γραμμές της, έχει ποιότητα και στην άμυνα και στην επίθεση. Για το τέρμα δεν ξέρω, θα μου το πείτε εσείς καλύτερα. Τώρα, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τον είδα και χθες σε αρκετές περιπτώσεις τον Όλσεν να σταθεί, ακόμα και αν δεν χρειάστηκε να επέμβει σε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή, 2-3 ευκαιρίες που έφτιαξε η Κορέα πήγαν out. Ναι. Εντάξει, top τερματοφύλακας δεν είναι. Δεν είναι top τερματοφύλακας. Το επίπεδο. Έχει κάποια θετικά στοιχεία και από παιχνίδι σε παιχνίδι διαφέρει η απόδοσή του. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Απλά έδειχνε στις φάσεις να μην πατάει τόσο καλά. Σε αυτές τις φάσεις που ξέρεις, λέμε τις απλές φάσεις, ναι, όχι τις μεγάλες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα. Από θερμοκρασία στη λέει η Ρωσία, είναι καλοκαιρινός ο καιρός ή ανοιξιάτικος? Γιατί εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ ανοιξιάτικος είναι παρά καλοκαιρινός, να ξέρεις. Δεν χάνεις δηλαδή τίποτα από το καλοκαίρι. Και από την Ελλάδα, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, το πρωί ειδικά έχει έναν ήλιο ο οποίος σε κάνει να μην μπορείς να σταθείς έξω. Είναι φοβερό. Εντάξει, τώρα όσο πέφτει και το βράδυ, έχει μια ψυχρό, αλλά δεν είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό βοηθάει και λίγο την όλη ατμόσφαιρα του Μουντιάλ, έτσι, γιατί, ναι, ο κόσμος μπορεί να βγει πολύ περισσότερο έξω, που έτσι και αλλιώς μένει μέχρι αργά.
σήμερα το πρωί, επειδή έτυχε το τρένο μου και έφτασε από τον Νόβγκοροντ στην Μόσχα στις 5.30 το πρωί, βγήκα από το σταθμό και η δρόμη ήταν γεμάτη. Γεμάτη, ε. Κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι δεν ισχύει. Με φιλάθλους, έτσι, όχι απλούς πολίτες, είχαν λέει φανέλες ομάδων κτλ. Οι οπαδοί ποιας χώρας είναι αυτοί που έχουν κερδίσει τη μάχη του δρόμου, να το πούμε έτσι, αντίστοιχα κατά τη μάχη της εξέδρας, όπως λέμε. Είναι καταπληκτικοί οι Μεξικάνοι. Οι Μεξικάνοι. Είναι καταπληκτικοί. Παιδιά, είναι η εικόνα τους, επειδή είναι και πάρα πολύ, και αυτοί είναι πάρα πολύ, έχουν κάνει έτσι το μακρύ ταξίδι. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά, οι Μεξικάνοι είναι ως επιτοπλίστων των φτωχός λαός, δηλαδή παράξενο μου φαίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες είναι μια ενδιαφέρουσα απορία, την οποία εφόσον τους ξαναπετύχω θα τους την κάνω. Ναι. Άσε καλύτερα, εγώ λέω μην τους την κάνεις, είναι και μυστήρι λέει αυτή, κάτι Κολομβιανή, κάτι Μεξικανή, ας είναι λίγο, άσε, μην παίρνεις λεπτό, μην ξύνεις πλήχες, άσε το καλύτερα. Απόλαυσε το και όσο είσαι. Και μην ρωτάς πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα τους πάντως των Μεξικανών είναι φανταστική. Επίσης, σούπα, ήταν πολύ έντονη η παρουσία των Πολωνών σήμερα. Έχει αρκετούς Μαροκινούς εν όψη και του αγώνα του αυριανού με την Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος το μεσημέρι. Εγώ να ξέρεις, πιστεύω ότι είναι δύσκολος αγώνας του για την Πορτογαλία. Γιατί πιο πολύ το έχουν σαν τελειωμένο για νίκη των Πορτογάλων. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κερδίσει η ομάδα του Σάντος, αλλά το Μαρόκο εμένα μου αρέσει σαν ομάδα. Και στο παιχνίδι της πρεμιέρας είχε πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αδικείται από την ΙΤΑ, από το Ιράν. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είχε πολύ καλή εικόνα κοντρά στο Ιράν. Και από την άλλη, η Πορτογαλία είναι η Πορτογαλία του Φέρνοντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Από εκεί και πέρα όμως, είναι μια ομάδα η οποία είναι τρωτή σε πολλά τη σημεία. Ναι. Η πιο έτσι τρανταχτή αδυναμία, έτσι, νομίζω ότι είναι στην άμυνα, ότι έχει βαριά κορμιά πλέον. Λοιπόν. Έχει βαριά στόπερ. Δηλαδή και ο Πέπε και ο Φόντε και ο Μπρούνο Άλβες, αν παίξει ο Μπρούνο Άλβες, είναι βαριά στόπερ μεγάλης ποδοσφαιρικής ηλικίας και οι Μαροκινοί, παιδιά, έχουν ταχύτητα τους και ιδιαίτερα ταλαντούχους και τεχνίτες μεσοεπιθετικούς, θα τους δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, πιστεύω. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα θα έλεγα ότι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που επισημαίνεις για την Πορτογαλία φάνηκε να το έχει και η Γερμανία κοντά στο Μεξικό. Φάνηκε, ναι, να έχει ψηλά και δυνατά κορμιά, αλλά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στο γρήγορο παιχνίδι του Μεξικού σε κάποιες φάσεις. Και γι' αυτό δηλαδή το ότι έβλεπες μια ομάδα να βγαίνει 3-4 φορές στην κόντρα με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι τα λέει όλα. Εσύ υποστηρίζεις κάποια ομάδα, Γιάννη? Ναι. Εγώ η ομάδα που υποστηρίζω κέρδισε χθες. Την Κορέα. Είμαι λάτρης της Σουηδίας. Α, είσαι σβέρι, ε. Σβέρι, μάλιστα. Πώς και έτσι αυτό τώρα, γκάσε. Ή να μην ρωτήσω και εγώ πολλά, να μην πω σε λεπτομέρειες. Όχι, να ρωτήσεις, εντάξει. Έχεις τίποτα, κάποια καταγωγή από Σουηδία και τα λοιπά, ή... Όχι. Αδυναμίες είναι αυτές. Αδυναμίες. Θηλυκού γένους. Αδυναμίες θηλυκού γένους. Όχι. Ο Μάρκος Μπέρκ είναι η αδυναμία μου. Α, μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Όχι ο Ζλάταν, ο Μάρκος, έτσι. Ο Μάρκος. Ωραία. Εντάξει, όχι... Ο Μάρκος, ο οποίος έχει κληθεί να καλύψει το κενό του Ζλάταν και το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, ναι. Καλά, Ζλάταν δεν είναι βέβαια, αλλά εντάξει, όσο μπορεί το παλικάρι, ναι, μια χαρά. Εντάξει, ναι. Ωραία, όχι, Σουηδί είναι και ωραίος λαός, είναι ιδιαίτερα συμπαθητική και καλό ποδόσφαιρο έχουν. Εντάξει, έχουν για πολλά δεν είναι βέβαια. Εντάξει, κάποια είναι ομάδα με ταβάνι, ας πούμε. Λογικά δεν μπορεί να πάει πιο πάνω από τους 8. Εντάξει, βέβαια για μπάλα μιλάμε, όλα γίνονται. Αλλά είναι μια ομάδα με σχετικά περιορισμένες δυνατότητες. Είναι ομάδα με περιορισμένες δυνατότητες και είναι και μια ομάδα η οποία, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι σε ένα δύσκολο όμιλο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Γερμανία, είδαμε το Μεξικό, ακόμα και η Κορέα χθες τη δυσκόλεψε. Ναι. Γιατί και η Κορέα, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία έχει συνεχής παρουσία στην παγκόσμια κύπελα. Είναι σε έναν όμιλο δύσκολο. Εδώ τώρα ένας φίλος, ο Νίκος, μας λέει ότι μας στέλνει την καλησπέρα του και λέει ότι οι Μεξικανοί, λέει, της Αμερικής, λέει, κυρίως πήγαν στη Ρωσία. Λέει, φύγανε πολλοί από Αμερική. Μεξικανοί που, ναι, ζουν στη ΣΥΠΑ. Αυτό, ναι, ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή εξήγηση. Αυτό, ναι, και μας το λέει ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος ζει εκεί στο Connecticut. Από εκεί μας ακούει. Mm-hmm. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έτσι εξηγείται. Την καλησπέρα μας, λοιπόν. Βεβαίως. Και σαν πρόβλεψη, εντάξει, υποστηρίζει η Σουηδία, αλλά η Σουηδία καλώς ή κακώς δεν πρόκειται να το πάρει. Δεν είναι Euro, είναι Mundial. Τι βλέπεις, ποια είναι έτσι, ή ποιο είναι το κλίμα που το οποίο έχεις εσύ εισπράξει, συζητώντας είτε με κόσμο εκεί, με διαφόρους φιλάθλους, είτε με συναδέλφους? Σαν μια προσωπική εκτίμηση, ναι, θα έλεγα ότι
Η Βραζιλία έχει ένα προβάδισμα με την υποσημείωση ότι από την πλευρά που είναι το δικό της διασταύρωμα στο δρόμο για τον τελικό βρίσκεται η άλλη ομάδα την οποία εγώ πιστεύω. Μπορεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Γαλλία να μην ήταν καλή στην πρεμιέρα, αλλά για μένα αυτή τη στιγμή έχει ίσως το πληρέστερο ρόστερ. Ναι, και για μένα η Γαλλία μπορεί να φτάσει ψηλά, όντως. Το 32 ομάδων που βρίσκεται εδώ. Και, έχει το και θεωρώ ότι έχει το πληρέστερο ρόστερ, διότι έχει μια φανταστική ισορροπία σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή δεν υπάρχει γραμμή στην οποία να μπορεί κανείς να πει ότι να, εδώ υστερεί. Ναι. Η Γαλλία, η οποία παίζει μεθαύριο το απόγευμα με το Περού, επίσης καλή ομάδα, η οποία αδικείται από το πρώτο της αποτέλεσμα. Και από ό,τι λένε τα γαλλικά ρεπορτάζ, ο Ντεσάμ θα επαναφέρει στο αρχικό σχήμα των Ζηρού. Ναι, γιατί φάνηκε πάρα πολύ έντονα κόντρα στην Αυστραλία ότι ο συνδυασμός που είχε επιλέξει με Γκρισμάν και Μπαπέ ήταν μεν έρχεται με ταχύτητα, ωστόσο, ναι, και Ντεμπελέ, ωστόσο χρειαζόταν να υπάρχει και ένα βαρύ κορμί να γεμίζει, σωστά, που λέμε, την αντίπαλη, ναι, περιοχή. Αυτό έλειπε. Και ο Ζηρού, ναι, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Όπως γίνεται, ας πούμε, στην Ατλέτικο με το ντουέτο Diego Costa Γκρισμάν που... Ακριβώς, τρώει το ξύλο Diego Costa και έχει πιο ελεύθερο χώρο ο Γκρισμάν που είναι πιο έτσι τελικά. Ναι, γιατί ακριβώς έτσι δεν μπορούσε και ο Γκρισμάν να φανεί όσο θα ήθελε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Γιάννη, είτε από το αγωνιστικό είτε από το έξω αγωνιστικό, πριν σε αποδεσμεύσουν να ξεκουραστείς και όλες τις ταξίδι. Από το εξωαγωνιστικό δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω τα συζητήσαμε. Είπαμε αύριο είναι το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Μαρόκο, ένα παιχνίδι το οποίο... Εντάξει, θα μου δώσεις τρία σκορ, να κλείσω με τρία σκορ. Σου λέω το ζευγάρι και σε μου λες σκορ, όχι σημείο. Πορτογαλία-Μαρόκο. Πορτογαλία, ναι, γιατί τώρα άμα σου πω Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Ιράν, Ισπανία, θα μου πεις άσος και διπλό. Ε, χαίρομαι πολύ. Και τη γιαγιά μου, αν ζούσε, άμα τη ρωτούσα, θα μου έλεγε αυτές τις απαντήσεις θα μου έδινε. Οπότε θέλω σκορ. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, Πορτογαλία-Μαρόκο. 2-1. Δεν διαφωνώ. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. 3-0. Συμφωνώ επίσης. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο κακή ομάδα είναι η Σαουδική Αραβία. Ναι, ναι. Η χειρότερη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει χειρότερη ομάδα. Σαφώς. Και Ιράν-Ισπανία. 2-1. Δεν εντυπωσιάστηκα από την Ισπανία της πρεμιέρας. Καλή ήταν, εντάξει, καλή ήταν. Με βάση τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί 2-24 ώρα νωρίτερα, νομίζω ήταν καλύτερη του αναμενωμένου. Ναι. Εντάξει. Θα κερδίσει, αλλά πιστεύω θα κερδίσει δύσκολα. Ναι. Κερδίσει, το Ιράν πάντως δεν έδειξε απολύτως τίποτα στο μάτς με το Μαρόκο, αλλά εντάξει, βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι έχει αρετές στο Ιράν που μπορεί να τις βγάλει στο γήπεδο. Και ίσως με μια ομάδα όπως η Ισπανία, γιατί, που θα περιμένει και θα προσπαθήσει να χτυπήσει στην αντεπίθεση, θεωρώ ότι ενδεχομένως να έχει και μεγαλύτερη τύχη να βγάλει κάτι καλό. Δεν, ναι, λέω να πάρει απαραίτητα ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά να βγάλει κάτι καλύτερο από αυτό που έβγαλε κόντρα. Άρα σαν σκορ 0-2, ας πούμε. Ή θα σκοράρει το Ιράν, πώς το κόβεις? Όχι, θεωρώ θα σκοράρει το Ιράν. Ναι. Ένα. Ναι. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Άρα 2-1 την Πορτογαλία, 3-0 Ουρουγουάη, 1-2 Ισπανία. Μάλιστα. Παίξτε κιόλας, ρίξτε τα κανένα δυο ρούβλια εκεί σε κανένα μπουκ στη Βόσχα, γιατί άμα βγουν θα πάρεις καλά λεφτά. Θα περιμένω αύριο το βράδυ να δούμε ποιος αν επιβεβαιώθηκα ή όχι. Ωραία. Δεν μου λες, αύριο βράδυ θα είσαι διαθέσιμος άμα είναι να σε βγάλουμε για κουβεντούλα? Βεβαίως. Ωραία, εντάξει. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Σαπουτζάκη, τον απεσταλμένο του SDNA στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Εκεί στη Μόσχα είναι η βάση του. Αλλά κάνει τα ταξίδια του για να δει τα παιχνίδια. Κάτι Νόβγκοροντ, κάτι Σάρανσκ, κάτι Μάρανσκ. Βερτσάμπρε, είναι για εμάς τους αθλητικογράφους, είναι όνειρο ζωής. Λεωνίδας Βόκολος στην ΕΡΤ. Νομίζω δεν υπάρχει, φίλε, καλύτερο ταξίδι που μπορεί να κάνει αθλητικογράφος εν προκειμένου του ποδοσφαιρικού, ας πούμε, ρεπορτάζ στην καριέρα του. Εντάξει, δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτές που μάθαμε όπως δεν φίλε, δεν γίνεται να... Δηλαδή τι έκανα, επειδή όχι, ρε φίλε, κάτι με ενοχλούσε και έβγαλα το παπούτσι μου. Λοιπόν, γραμμές δεν έβγαλα, δεν προλάβαμε να βγάλουμε γραμμές. Να πάρουμε Ελένη Μπούντου. Πάρε την Μπούντου. Ναι. Βασίλη, την Ελένη Μπούντου πάρε. Να μας πει το του ΠΑΟΚ, να πάμε και στα του Άρη μετά, πάμε και στο Τρακλή και να σκοθούμε να φύγουμε πάνω σπίτια μας, άντε.
Είμαστε σήμερα εδώ πέρα τις 4 η ώρα, δεν φτάνει. Ναι, τι έκαναμε, φίλε, σα ελπιθούμε δηλαδή. Εντάξει, 8ωρο. Εντάξει, άλλοι χτυπάνε 8ωρο στο γιαπί, ρε φίλε. Σε ελπιθούμε εδώ πέρα πως με το φανελάξι, το κατάστεγνο, με το ρουχαλάξι, το. Κατάστεγνο. Κατάστεγνο, τι το. Αφού μου λύσει τα κλιματικά στο 10, ρε φίλε. Αφού τα έχει τα κλιματικά στο 10, μου λύσει. Πώ θα είναι, πώ θα είναι. Αυτό που έχει κλιματιστικό στο γιαπί, κλιματιστικό που είναι μέσα στο λιοπύρο όλη τη μέρα. Με το σόβρακο που το βάζω στο κεφάλι. Το... Ξέρεις με πόσο κόσμο. Πώς λέγεται αυτό το κεφάλι. Πώς λέγεται. Μπαντάνα. Μπαντάνα το λένε στα μπιτσόμπαρα. Μπιτσόμπαρα. Άντε πάνε εσύ πες στο γιαπί. Βγάλει την μπαντάνα. Μπάμπι, μπάμπι, βγάλει την μπαντάνα. Ξέρεις με πόσα άτομα έχω μιλήσει το μεσημέρι. Πόσα τηλεφωνήματα έχω κάνει. Ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και με αφισβητείς εσύ. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και υποβαθμίζεις το έργο μου. Βάλε τέτοιο. Τι τώρα, βάλε hands free. Βάλε... Να πεις και θα κάνω κιόλας. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, θα σε λυπηθούμε δηλαδή. Άκου τι λέω, κυλώνεις, ρε. Παίρνεις 3.000 το μήνα. Πέρσι λυπηθούμε κιόλας, ρε φίλε. Άλλος το γιαπί παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Κινδυνεύει ζωή του κάθε μέρα μέσα στου ασβέστε και τα λοιπά. Εμένα ζωή μου δεν κινδυνεύει. Α, σε ρε φίλε που κινδυνεύει ζωή. Δεν κινδυνεύει ζωή μου εμένα. Αν θα έρθει ο Ούγκο Σόζα ή αν θα έρθει ο Ούγκο Βιάννα. Από το άγχο και από την πίεση. Εντάξει, έλα μου αρέσει. Κυνηγάμε το ρεπορτάζ. Πε τα Ελένη Μπούντου, καλησπέρα. Προκλητικό Νίκο Παπαδόπουλο. Όπω πάντα. Όπω πάντα. Έχω να πω, θα ανάσει. Να ξέρει, θα του ρίξω μια γροθάλα. Αλλά δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ φταίω που το μεσημέρι. Που έρχομαι. Που το μεσημέρι κατά λάθο σου ψήρεσε τον αναπτήρα και τον άφησα πίσω στο γραφείο σου πάλι. Ενώ άλλο θα τον έπαιρνε το ροζ τον μπικ που άφησε. Δεν είναι δικό μου, είναι τη Μαριλή. Αλλά. Αλλά καλό είναι να ό,τι βρίσκουμε. Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Είναι στο γραφείο σου, Ελένη Μπούντου, και σε περιμένει. Λοιπόν, ωραία. Για πες μας. Λοιπόν, καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που είχατε, η μουντιαλική κουβέντα. Και να πούμε ότι αυτή η κουβέντα σε σένα οφείλεται, ήταν δική σου ιδέα και εσύ είχες τα κονέ με τον Γιάννη τον Σαμπουτζάκη. Μας έδωσε το τηλέφωνό του, έκανε την επικοινωνία, αποδείχθηκε ο Γιάννης απόλυτα συνεργάσιμος και εμείς που θα τον καθιερώσουμε για κάθε βράδυ. Ναι, γιατί το θα είναι εκεί, οπότε είναι και διαθέσιμος, έχει και διάθεση να μιλήσει και να μας και στην δώσει. Αθήνα να γυρίσει, μπορεί να το φέρουμε εκεί στο σπίτι του, ξέρω, στην Κυψέλη που μένει και να τα λέμε. 7 μήνες σε μένα, ένα μπράβο δεν έχει πει. Κατευθείαν στη γυναίκα, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι, μιας και αναφερθήκατε στο Γιάννη, το κυνηγάει, όπου υπάρχει αυτή μεγάλη διοργάνωση τελικώς, ξέρω ότι θέλει και το προσπαθεί να βρίσκεται. Μπράβο. Εκεί. Ωραία. Και εντάξει, να σου πω κάτι, το Μουντιάλ είναι εμπειρία ζωής. Βέβαια. Όλοι θα είναι θέλαμε, η υπέρτατη εμπειρία, νομίζω, για έναν αθλητικογράφο είναι. Έτσι ακριβώς. Πάμε όμως στα δικά μας εδώ. Η Ελβετία είναι εμπειρία ζωής, Ελένη Πουντού. Θα φανεί. Ή 31 ή 1 Αυγούστου, έτσι. Ναι. Δεύτερο παιχνίδι, πάντως σίγουρα, έτσι. Δεύτερο παιχνίδι, ρεβάνς. Δεύτερο παιχνίδι, ακριβώς το πρώτο παιχνίδι θα είναι στο γήπεδο της Τούμπας, 24 ή 25. Του μήνα, νομίζω μέχρι την Παρασκευή θα ξεκαθαρίσει στο Σεν Γιάκομς Πάρκ πότε ακριβώς βεβαίως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Βασιλεία και κατόπιν θα ταξιδέψει στην Ελβετία. Τα λέγαμε και το μεσημέρι, νομίζω ότι οι περισσότεροι σε συντριπτική πλειοψηφία ήθελαν Άγιαξ, έτσι για να τριτώσει αν θέλετε, τρίτη και φαρμακερή για να το θέσουμε καλύτερα απέναντι στον Άγιαξ, τις δύο προηγούμενες δεν χαμογέλασε ο ΠΑΟΚ, οπότε ένιωθε ότι κάτι χρωστούσε ενδεχομένως απέναντι στον Έαντα, αλλά και η Ρωτίδα είχε άλλα κέφια και έβγαλε βεβαίως την Βασιλεία. Η Βασιλεία, η οποία Ελένη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, η Μπαρσελόνα, η μεγάλη Μπάρσα, στην Βασιλεία οφείλει τα χρώματά της, το ξέρεις αυτό? Όχι, ορίστε, να και κάτι που μαθαίνουμε από σέναν. Όχι, δεν το ήξερα. Ένας εκ των ιδρυτών της Μπαρσελόνα ήταν μέλος γεννημένος στη Βασιλεία, ο Ζωάν Γκαμπέρ. Μάλιστα κάνει και κάθε καλοκαίρι, κάθε Αύγουστο, ένα Γκαμπέρ τρόφι, σαν ένα τουρνουά, ας πούμε, η Μπάρσα. Προσκαλεί έτσι άλλες μια-δυο ομάδες στο Camp Nou και παίζουν φιλικά παιχνίδια. Και επειδή ήταν γεννημένος στη Βασιλεία και ήταν και μέλος της Βασιλείας, τα χρώματα της Βασιλείας, το μπλε και το κόκκινο, τα έδωσε, τα χάρισε στην Μπάρσα. Εξού και τα χρώματα λοιπόν. Ακριβώς. Της ελβετικής ομάδας. Τώρα από άποψη δυναμικότητας, επειδή εκτιμήσεις κάνουμε, ούτε εικόνα της ομάδας στην παρούσα φάση ή από την προετοιμασία της δεν έχουμε ούτε από την Βασιλεία ούτε από τον Άγιαξ. Με βάση την περσινή χρονιά νομίζω ότι πιο στα μέτρα του ΠΑΟΚ θα ήταν ο Άγιαξ. Λες, για το, ναι. Το πώς κοίταξε, αποκλείστηκε πολύ νωρίς από Ευρώπη. Από τον Αύγουστο αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είχε πολλά θέματα με τον προπονητή. Έφυγε ο Πίτερ Μπος για την Ντόρτμουντ. Βρέθηκε ο δεύτερος προπονητής της ομάδας στο τιμόνι της μεγάλης ομάδας. Τον Δεκέμβριο άλλαξε και εκείνος. Γενικά είχαν μια χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα.
στη σεζόν. Αλλά θα μου πείτε, ο Άγιαξ είναι πάντα ο Άγιαξ. Μια φανέλα πολύ βαριά στην Ευρώπη. Κοίταξε, βέβαια, και η Βασιλεία στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία μια χαρά φανέλα έχει. Δηλαδή, θυμίζουμε ότι πέρυσι, που ήταν η κακή της χρονιά, έχασε το πρωτάθλημα της Young Boys με 15 βαθμούς διαφορά, πήγε και έβγαλε διπλό σε αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι μέσα στο Manchester. Κέρδισε τη City, που ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης πέρυσι, που λέει ο λόγος. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, καταρχήν είναι μια ομάδα που έχει πάρει μεγάλα αποτελέσματα, απλά την πετυχαίνει για τα δικά της δεδομένα, την πετυχαίνει σε καλό timing ο ΠΑΟΚ. Καλό για τον ΠΑΟΚ timing, έτσι. Σε καλό timing, αλλά με μια χρονιά που την Ευρώπη αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Ναι. Δεν είναι αμυντική ποσότητα, δεν είναι φυσικά. Ακριβώς. Βρέθηκε απέναντί της στους 16 του Champions League η Manchester City. Ναι, μεν ιτήθηκε και στην ουσία το μάτς, η πρόκριση μάλλον, κρίθηκε στο πρώτο μάτς, όπου γνώρισε ήταν με 4-0. Και μετά σε ένα διάφορο μάτς, όπως λες εσύ, που είχαν κριθεί σχεδόν τα πάντα, έβγαλε διπλό, πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην City. Και βεβαίως για να βρεθεί στο δρόμο της City ήταν σε έναν όμιλο με Manchester United, με Benfica, με Τσεσεκά, έτσι. Οπότε στην Ευρώπη τα πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικώς έμειναν ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της από την πορεία στην Ευρώπη. Τώρα στο ελβετικό πρωτάθλημα, όπως είπες και εσύ, υπήρχε μια διαφορά με την Young Boys. Έμεινε αρκετά πίσω στην κούρσα του πρωταθλήματος. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση και μετά από 7 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έχασε την πρωτοκαθεδρία στο ελβετικό πρωτάθλημα, αρκετά πίσω, λέγοντας 15 βαθμούς διαφορά από την πρωτοπόρο ομάδα, από την Young Boys, αν και είχε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, έχοντας δεχτεί μόλις 41 γκολ καθητικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι αυτό σημαίνει για την άμυνα, για το πώς λειτουργεί η ομάδα και το πόσο δεμένη και σφιχτή είναι Ελένη, η Βασιλεία. Βάλε λίγο μια ανωτελεία για να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 11.30. Κάθε μέρα Μουντιάλ. Κάθε μέρα το γυράδικο Grill House. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Το δεύτερο ημίχρονο είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ο διαιτητής είναι στη σέντρα, αλλά πού είναι οι παίκτες της Αγγλίας και της Ισπανίας? Δεν εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στα αποδυτήρια και στον Κώστα Γυράκη. Δεν μπορώ να περιγράψω τι γίνεται στα αποδυτήρια, Πέτρο. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν πέσει με τα μούτρα στις λιχουδιές που έφερε το γυράδικο Grill House. Για να πλησιάσουμε. Ο Κέιν κρατάει τη γλώσσα της πεθεράς και μία μερίδα κόντο σούβλι. Ο Ράμος πάλι τελειώνει ένα ελασσονίτικο. Και ξεκινάει ένα κλαμπ γύρο και στο βάθος βλέπω γύρο χοιρινό και σκεπαστή. Πέτρο, αφήνω το μικρόφωνο και πιάνω το πιρούνι. Ο λόγος εσένα. Νομίζω, Κώστα, ότι έχουμε ήδη τον νικητή του φετινού Μουντιάλ. Το γυράδικο Grill House Μακεδονίας 30 στο Εύωσμο. Delivery 2310-75-75-78 και στο togiradico.gr. Ελένη, ο λόγος και πάλι σε εσένα. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας ξεκινούν στις 21 Ιουλίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Βασιλεία θα έρθει στην Τούμπα, θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη έχοντας δώσει ήδη ένα επίσημο ματ, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ελβετίας, αυτό απέναντι στην Σεντ Γκάλεν στις 21 Ιουλίου και μετά από 3-4 μέρες θα βρεθεί στη Δούμπα. Βεβαίως από τις 22 Ιουνίου μέχρι τότε θα δώσει μια σειρά φιλικών παιχνιδιών για να προετοιμαστεί και εκείνη κατάλληλα τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Με τα γραφικά για την Βασιλεία δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι κινείται ήσυχα στο μεταγραφικό παζάρι, κινείται σε ρηχά νερά για την ώρα. Έχει αποκτήσει έναν 20χρονο Καμερουνέζο επιθετικό, τον Δημήτρη Όμπερλιν, και έναν τερματοφύλακα 24 ετών Ελβετό από την Λουκέρνη. Και βεβαίως στην Ελβετία και στη Βασιλεία μετακόμισε και ο 20χρονος Κώστας Δημητρίου, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν στην K20 του Δικεφάλου, προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και μετακόμισε στην Βασιλεία τον Μάιο για τα επόμενα 4 χρόνια, ενδεχομένως έτσι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας του ομάδας να βρεθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα που τον γαλούχησε, θα λέγαμε, ποδοσφαιρικά. Τώρα, όσον αφορά τον προπονητή, στο τιμόνι της Βασιλείας βρίσκεται ο 41 ετών Ραφαέλ Βική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε έτσι από τα τμήματα υποδομών της ομάδας. Είχε αναλάβει τις μικρότερες ομάδες της Βασιλείας και από τον καλοκαίρι του 2000
17, βρίσκεται στο τιμόνι της πρώτης ομάδας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την Βασιλεία, έναν άνθρωπο που προέρχεται στην ουσία από τα σπλάχνα του συλλόγου και αυτός είναι που θα οδηγήσει την ομάδα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που μέχρι να βρεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Τρίτη φορά για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ελβετική ομάδα. Την μία φορά αποκλείστηκε, την άλλη χαμογέλασε. Βεβαίως η πρώτη φορά βρίσκεται σε μακρινό 78-79. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει την Σερβέτ για το κύπελο κυπελούχων. Είχε κερδίσει στην Τούμπα με 2-0, είχε γνωρίσει ήττα με 4-0, πράγμα το οποίο σήμαινε αποκλεισμός. Αλλά ερχόμαστε έτσι στο πιο πρόσφατο, στο 2002 με 2003, όταν ο ΠΑΟΚ βρήκε απέναντί του την Grasshoppers, κέρδισε στο γήπεδο της Τούμπας με 2-1 γκολ Χασιώτης και Γιασουμίς και στη ρεβάνς βεβαίως στο 93 έτσι με ένα buzzer beater του Δημήτρη Μάρκου, πήρε την πρόκριση με το 1-1 απέναντι στην Grasshoppers. Έχουμε έτσι κάποιες πρώτες αντιδράσεις, αν θέλετε, από τους Ελβετούς. Έχουμε μια πρώτη τοποθέτηση από τον Βική, τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον ΠΑΟΚ. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν υπήρχε ένας απλός αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σημαίνει πολλά αυτό για την ποιότητα του αντιπάλου μας. Είναι μια έμπειρη ομάδα. Έχει ένα σύνολο έμπειρων παικτών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Θα πρέπει να διαχειριστούμε έξυπνα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι δύσκολα παιχνίδια και θα πρέπει να αποδείξουμε στους αυτούς μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Απάντηση εντός εισαγωγικών υπήρχε και από πλευράς ΠΑΟΚ και από τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος στην τοποθέτησή του στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου ανέφερε ότι θα πρέπει να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να πάρουμε την πρόκληση και βεβαίως να συνεχίσουμε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Είναι ένας στόχος, έτσι, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε τους στόχους της φετινής χρονιάς του Δικεφάλου, η πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Το έχει πει και ο Λουτσέσκου πριν ακόμη ολοκληρωθεί η προηγούμενη σεζόν. Το λένε ανοιχτά και οι άνθρωποι του Δικεφάλου. Βλέπουν Ευρώπη, στοχεύουν Ευρώπη και βεβαίως τα παιχνίδια με την Βασιλεία είναι πολύ σημαντικά και η έκβαση των παιχνιδιών πολύ σημαντική για τους ανθρώπους του Δικεφάλου. Από αύριο ξεκινάει στην ουσία η νέα σεζόν για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε το πρώτο ραντεβού της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκονται εδώ. Αύριο στις 18.30 οι παίκτες του Δικεφάλου έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται στη νέα μεσημβρία για την πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη θα γίνουν δύο, μία στο αθλητικό κέντρο στη μεσημβρία και μία στην Τούμπα, κλειστές βεβαίως οι συγκεκριμένες προπονήσεις. Παράλληλα θα διεξάγονται, θα γίνονται και τα εργομετρικά, τα καθιερωμένα εργομετρικά των παικτών και την Παρασκευή το πρωί η ομάδα θα πετάξει στις 10:15 για τον Δίσελντορφ και από εκεί ο δικός για το Χόρστ, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 3 Ιουλίου το πρώτο διάστημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Φέτος έτσι έχουμε μια διαφορετική προετοιμασία γιατί θα κοπεί, θα μοιραστεί αν θέλετε σε δύο κομμάτια. Ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στις 3 Ιουλίου και κατόπιν θα αναχωρήσει ξανά για την Ολλανδία στις 8. Έχουν βγει και ακριβείς ώρες βεβαίως για τα φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Βρίσκονται στο επίσημο site της ΠΑΟΚ. Με τα γραφικά έχουν έτσι μια ηρεμία. Βεβαίως παίζει πάρα πολύ το όνομα του Κόντι και με αυτό θα κλείσω, γιατί είναι ένας επιθετικός ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος μπορεί να καλύψει ξεκάθαρα τις απαιτήσεις και τα οικονομικά θέλω του ΠΑΣ για ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο ΑΠΟΕΛ. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες από την Κύπρο. Σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ μίλησε ανοιχτά, μίλησε επίσημα και ανέφερε ότι ο Κόντε του ΠΑΣ για ένα είναι μια περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Μάλιστα τοποθετήθηκε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής στην Κύπρο λέγοντας ότι μου αρέσει η προοπτική του ΑΠΟΕΛ. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ακούω και διαβάζω διαστόματος του Πρόεδρου. Ωστόσο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι Κύπροι, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΣ και στον ΑΠΟΕΛ, γιατί η κυπριακή ομάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει την ρήτρα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Ο Κόντο, ο οποίος μίλησε και για τον ΠΑΟΚ, γιατί βεβαίως υπάρχει διάβλωση επικοινωνίας του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ,
Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον για το πρόσωπό μου. Έχουν υπάρξει επαφές το τελευταίο διάστημα. Επιβεβαίωσε και ο Ισπανός ότι γίνονται θυμώσεις για τον ίδιο με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά ούτε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Και κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να κάνει το βήμα στην καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πολύ καλά ότι θέλω να φύγω, θέλω να πάω σε μια μεγάλη ομάδα. Και πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και πώς τελικά θα αποχωρήσω από την ομάδα του ΠΑΣ για την ομάδα που θα καλύψει σε πρώτη φάση την ρήτρα του ΠΑΣ αλλά και τα θέλω του Ισπανού εκθετικού, ο οποίος έτσι ακούει διάφορες σιρήνες να ηχούν στα αυτιά του. Μάλιστα. Οκ, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να προσθέσω αυτό το οποίο είπε η Ελένη. Σε πιο απ' όλα. Για τον Αποέλ και τον Κόντε και ότι. Είναι πολλά, φαίνονται πολλά στον ΑΠΟΕΛ τα λεφτά της ρήτρας του Ισπανού. Ναι. Ο ΑΠΟΕΛ, εγώ από όσο ξέρω, περιστατωμένα τώρα, δεν κάνω πλάκα, θα διαθέσει για επιθετικό ένα ποσό 600-700.000 ευρώ. Mm-hmm. Περιμένει τον Κάιπερς. Του εργοτέλους. Ναι, να δει τι θα γίνει. Να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Είναι οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν από την Ελλάδα. Μάλιστα. Όσον αφορά τη θέση της επίθεσης, υπάρχει ακόμα στο παιχνίδι ο Κάιπερς. Δηλαδή αυτά πάνε λίγο ντόμινο. Τι θα γίνει με τον έναν, θα επηρεάσει και τον άλλον. Λοιπόν, στα του Άρη, σήμερα στο προσκήνιο βρέθηκε το θέμα του Ούγκο Σόουζα, ο οποίος επέστρεψε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη από τα Χανιά, τα μεσάνυχτα συγκεκριμένα. Βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ, κάθισε αρκετές ώρες για να ρυθμίσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες όσον αφορά το νέο του συμβόλαιο. Το οποίο όμως τελικά δεν υπέγραφε σήμερα από τον Πορτογάλο. Αύριο αναμένεται να πέσουν υπογραφές στο συμβόλαιο διετούς διάρκειας για το οποίο συμφώνησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη, με την άφηξη και του μάνατζερ του Ήλια Ίβιτς στην Θεσσαλονίκη, να ρυθμιστούν τα τελευταία, να πέσουν και υπογραφές και να ανακοινωθεί ο παίκτης για τα επόμενα δύο χρόνια. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει κάτι στην πορεία, όχι ικανό για να χαλάσει μια συμφωνία, σπάνιος ποτέ αυτό, δεν τίθεται θέμα αυτή τη στιγμή να χαλάσει κάτι με τον Σόουζα. Μικρά αλλά σημαντικά κάποιες φορές για τους ποδοσφαιριστές στα συμβόλαια, να ρυθμιστούν και αυτά και αύριο και με την παρουσία του Ήλια Ίβιτς στη Θεσσαλονίκη θα πέσουν υπογραφές. Μια παρουσία βέβαια που έχει να κάνει λογικά και με περιπτώσεις παικτών που επίσης ανήκουν στον Ήλια Ίβιτς και αγωνίζονται στον Άρη. Και για τους οποίους δεν αποκλείται ο Σέρβος να έχει μια κουβέντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για αυτούς. Για τον Μαρτίνες, που απασχολεί έτσι την ομάδα και είναι στους πρώτους της στόχους. Επειδή είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον παίχτη, δεν ήθελα να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Και το σεβαστήκαμε φυσικά αυτό. Είπε ότι περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις στον Ολυμπιακό. Για να το θέσω και λίγο πιο απλά, το θέμα με τον Μαρτίνες αυτή τη στιγμή το εξής: ότι ο παίχτης έχει ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και έχει συμφωνημένα 300 χιλιάρικα για του χρόνου. Ο παίχτης αυτό το οποίο λένε ότι στην επόμενη ομάδα που θα πάει θέλει να πάρει αυτά τα λεφτά. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα τρίγωνο του Μαρτίνες με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Και είναι τώρα δύο δρόμοι αυτή τη στιγμή. Ή θα βρούνε μια χρυσή τομή ο Ολυμπιακός με τον Άρη να καλύψουν μαζί το συμβόλαιο του παίχτη για να έρθει ως ελεύθερος, ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός για να αφήσει ελεύθερο και ο Άρης για να τον αποκτήσει. Ή θα πρέπει ο παίχτης να ρίξει τις απαιτήσεις του. Κάτι που μπορεί να διευκολύνει και το κομμάτι του να καλύψουν από κοινού Άρης και Ολυμπιακός το συμβόλαιό του ή να το καλύψει ο Άρης. Κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή. Είναι μια υπόθεση, χωρίς να λέω ότι δεν θα υλοποιηθεί η απόκτηση του παίχτη, είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα, νομίζω. Με 10 μέρες για να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο συν μία πλευρά, που είναι ο Άρης στην προκειμένη περίπτωση. Κάτι άλλο. Περιμένουμε γενικότερα αυτές τις ημέρες να τελειώσει το κομμάτι των ανανεώσεων. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχει τελειώσει οριστικά. Θα περιμένουμε δηλαδή λίγες μέρες ακόμα. Τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης σε ορισμένους ποδοσφαιριστές ζήτησε υπομονή λίγο ακόμα με μερών, θέτοντας συγκεκριμένα την ημερομηνία 24η του Ιούνιου, δηλαδή την Κυριακή. Άρα νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε τελειώσει με το κομμάτι των ανανεώσεων. Και αύριο, χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, ναι,
η συμφωνία με το Σόζ ίσως να μην είναι μοναδική. Γιατί βλάκα. Ίσως έχουμε και κάτι ακόμα αύριο από πλευράς ανακοινώσεων. Και δεν αναφέρομαι μόνο, αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι των παικτών που είναι από πέρυσι. Μεταγραφές, εντάξει, αυτό το οποίο βγαίνει από την ΠΑΕ είναι ότι μέχρι τέλη εβδομάδα θα γίνουν μια-δυο κινήσεις. Πρώτες προσθήκες δηλαδή. Αφού πρώτα φαντάζομαι κλείσουν και με το θέμα των παραμονών. Αυτή στην ΕΡΤ, φίλε, είναι δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να κράζω συναδέλφους, αλλά είναι τραγική, ρε φίλε. Δηλαδή, η ώρα πάνω είναι 11 και 44 και έχουν βγάλει, ρε φίλε, κάρτα η οποία δεν είναι ενημερωμένη με στατιστικά, η οποία δεν είναι ενημερωμένη με το μάτς που έχει λήξει εδώ και μία ώρα. Ωραία. Βλέπω εδώ παιχνίδι 16, που ξέρω ότι έχουν γίνει 17 παιχνίδια. Ναι. Βλέπω στο σκόρερ μόνο τον Ρονάλντο στα 3 γκολ, που πλέον και ο Τσερίσεφ στα 3 γκολ. Προφίλ πρώτης αγωνιστικής, λέει. Α, γι' αυτό δεν έχει βάλει μέσα. Είμαι ισοπαίδωσο τώρα. Τσάπα το κράξιμο! Έλα, μωρέ. Το παίξει πάλι έξυπνο. Προφίλ σε αγωνιστική και. Εντάξει, η μέρα, βάλτε τη μέρα. Κάτι άλλο. Άστα το Θανάση. Άστα το Θανάση. Λέει πάνω, φίλε. MVP πρώτη αγωνιστική. Λέει. Τα βγάζει, φίλε. Άλλο αυτό. Κατευθείαν να κατακρίνει. Και αφορούν παιχνίδι ξεχωριστά. Και πριν ήταν πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, πρέλει. Συγκεντρωτικά ήταν πρώτη αγωνιστική. Για να ολοκληρώσουμε τον Άρη. Ναι, για πε. Ξαναλέω αύριο μπορεί να μην έχουμε μόνο το Σόζα. Μπορεί να έχουμε και κάτι ακόμα. Θα το δούμε στη μέρα, γονεύεσαι. Καθόλου. Περάσει έξω. Πας αλλού. Κύριε, σας παρακαλώ. Θα πας αλλού, πιο ψηλά. Θα πάω. Λοιπόν. Θα πάω στον Όλυμπο. Α, μπράβο. Στον Κίσαβο. Τα δύο βουνά μαλώνουν. Κάτι άλλο δεν έχει. Εντάξει, είναι γενικότερα μέρες που τις περιμένουμε χαράς και πρέπει να είναι γεμάτες. Είναι μέρες χαράς. Εντάξει. Οικογενειακής γαλούχης. Οικογενειακής γαλούχης. Έτσι λένε για τα Χριστούγεννα. Είναι μέρες χαράς, οικογένειας. Να πάτε στα χωριά σας. Να πάτε στα χωριά. Αυτή η βλακία που δεν εγώ προσπάθησα να είμαι 5 λεπτά σοβαρό και ήρθε ο άλλο και τράβηξε σαν να τραβέντο του βλάκια το τζέγκα ήταν. Το οικοδόμημα. Τράβηξε το του βλάκια το τζέγκα και γκρεμίστηκε όλο. Ότι έκτισα σε 5 λεπτά. Τον τερμάσαι. Τον τερμάσαι τον θεματοφύλακα. Πήγα να πω. Τον θυμάσαι. Τον τερμάσαι τον θεματοφύλακα. Το θυμάσαι, το Βάλτερ Τζέγκα. Τερματοφύλακα τη Ίντερ και τη Εθνική Ιταλία. Τζέγκα, μάλιστα. Τώρα είναι προπονητή. Αυτό έκανε το παιχνίδι. Όχι. Ο μπαμπά του. Ο μπαμπά του. Λοιπόν, από ποδόσφαιρο. Και αυτό φυσικά που διαβάζετε από το πρωί στο All About Aris. Είναι ψέμα. Έτσι όπω το είπε και αυτό φυσικά που διαβάζετε. Είναι ψέμα. Ποιο διαβάζουν αυτό το πρωί στον Αμαγδάρη. Στο γίνεται στο γάλα. Έτσι πως το είπες. Και φυσικά αυτό που διαβάζω το πρωί είναι ψέμα. Δεν πιστεύω να το πιστεύω. Ότι παρέλειψα να το αναφέρω το ρεπορτάζ που υπάρχει από νωρίς το πρωί στον αφορά το Τελιζής που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει και του χρόνου στην ομάδα. Έχει συμβόλαιο φυσικά και για την επόμενη σεζόν και όπως φαίνεται θα το εξαντλήσει μετά και από επικοινωνία που έχει με τον Θόδωρο Καρυπίδη εκτός απρόπτου. Θα παραμείνει και αυτός. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη. Περισσότερα αύριο και με Σόζα και ενδεχομένως και με κάτι ακόμα θα περιμένουμε και θα δούμε. Για πες για τον Ηρακλή. Στα πολύ γρήγορα. Α, τώρα σοβάρεψες. Τώρα σοβάρεψες. Να μας περάσουν το τζάμι μέσα. Ξέρεις, έκανα πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό το μισό λεπτό. Για να, να μπορέσω να, το μάγουλος να το καλμάρω τα μάγουλα μου. Τι έγινε τώρα. Όχι τα μάγουλα. Από το απλήτωσε πάλι, μάγουλα. Δεν πλήθηκες. Δεν κολλάνε τα μάγουλα από το γέλιο. Από τον υδρότα, την πίχλα. Όχι από τον υδρότα. Άπλητωσες. Πόσες μέρες έχεις να κάνεις μπάνιο. Χθες έκανα. Σήμερα δεν έκανα. Κάνω όλο το πρωί. Καλοκαίρι, φίλε, και δεν κάνεις κάθε μέρα μπάνιο. Εντάξει, δεν πρόλαβα να κάνω σήμερα, φίλε. Δουλειές έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Παιδιά έχουμε. Σκυλιά έχουμε. Γατιά έχουμε. Πόση ώρα κάνεις μπάνιο, σε περίμενε. Φίλε, θέλω να το απολαύσω. Όχι. Ντροπή. Όχι, φίλε, με τα αποσμητικά μου. Είμαι με τις κολόνιες μου. Κλεοπάτρα. Εντάξει, φίλε, σε παρακαλώ. Όχι, φίλε, εντάξει. Σε γάλα κατσίκας. Καταρχήν, αυτές τις μέρες παίρνω λεωφορείο το πρωί για να πάω τη μικρή πάνω στο Ηρακάμπ, στο Κατσάνιο.
Εντάξει, θα πας αμάξι τώρα. Μετά θα γυρίσεις στο κέντρο, θα βρεις να παγκάσεις με τίποτα. Άσε, φίλε, να σου πω κάτι. Κατεβαίνω με τα πόδια. Μάλιστα, σήμερα έκανα και το ανέβασμα και το κατέβασμα με τα πόδια. 20 λεπτά περπάτημα είναι. Αλλά μέσα στα πανεπιστήμια είναι πολύ ευχάριστη διαδρομή. Τι βγαίνει κανένα μαχαίρι. Τα πανεπιστήμια είναι επικίνδυνα το βράδυ. Το βράδυ απαγορεύεται να περπατάς στην πανεπιστήμια πολύ. Όχι, όσο έχει ήλιο, είναι τα πράγματα χαλαρά. Είναι ωραία διαδρομή. Είστε να κάνουμε τέτοιο. Θυμάμαι και πολλά από τα νιάτα μου εκεί πέρα μέσα. Σώματα και τέτοια. Όχι μόνο. Και μπάλα έπαιζα εκεί και σπούδασα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στο του Ηρακλή. Λοιπόν, όσον αφορά την χθεσινή συνάντηση που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, όπως λέει και το κλισέ, δεν ήταν με βάση με αυτά που είπε ο κύριος Καράγλου, που το διοργάνωσε και στο σκηνικό, δεν είχε την συμμετοχή που περίμενε να έχει. Μαζεύτηκαν κοντά στους 60-70 επιφανείς Ηρακλήδης που υποσχέθηκαν βοήθεια, απλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Αλλά χρειάζεται ενίσχυση και από τον απλό κόσμο και από τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλή για να σταθεί η φετινή προσπάθεια. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έχουμε ήδη καταφατικές απαντήσεις από τον Πτηνόπουλο, τον Γιαννίτση, τον Βοσνιάδη, τον Μεντή και τον Αμαραντίδη, οι οποίοι συμφώνησαν να υπογράψουν συμβόλαια επαγγελματικά και θα πορευτούν μαζί με τον Ηρακλή στην Β' Εθνική. Ο Χρήστος Δρόβας ακόμα δεν απάντησε. Αυτό είναι κομματάκι ενισχυτικό, γιατί μιλάμε για μακράν τον MVP του φετινού Ηρακλή και γενικότερα του πρωταθλήματος. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν πρόκειται να τα χαλάσουν. Κλείνει Ρόβα ο Άρης. Λογικό είναι ο Ρόβας να ζητήσει και παραπάνω λεφτά. Και εμείς αν ήμασταν στη θέση του, αυτό θα κάναμε. Δεν πετυχαίνει κάθε μέρα ένας επιθετικός, έστω και για γάμα εθνική, 31 γκολ. Λογικό είναι για αυτό τώρα να κοιτάξει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί. Έχοντας φυσικά λογικές απαιτήσεις. Έτσι, μιλάμε για ένα παίκτη που από την γάμα εθνική πηγαίνει στη Β'. Δεν πηγαίνει ξέρω από τη Super League στην Premier League, μην τρελαθούμε. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι του Ηρακλή, σήμερα έχουμε και την δυσάρεστη είδηση που ήρθε από την Ουρουγουάη με τον χαμό της αδερφής του Έντερσον Φοφόνκα, που έγινε και ένα μπέρδεμα. Έτσι, σε κάποια στιγμή, όταν πρωτοβγήκε η είδηση σήμερα, ακούστηκε ότι μεταφέρθηκε λανθασμένο ότι έχασε την σύζυγό του Έντερσον Φοφόνκα. Τελικά την αδερφή του έχασε, όχι ότι είναι μικρότερη απώλεια. Προς Θεού, απλά έτσι πρέπει να προσέχουμε λίγο, ειδικά όταν μεταφέρουμε ειδήσεις που έρχονται από πολύ μακριά και δεν είναι τόσο εύκολο να τσεκαριστούν. Να πούμε επίσης ότι θα ανοίξει λογαριασμός για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα που πιάσαμε με την κίνηση των Ηρακλειδαίων επιχειρηματιών κτλ. Θα ανοίξει λογαριασμός για αγορά μετοχών που θα μπορεί ο καθένας να πάει και να αγοράσει. Είναι στα 30 ευρώ τέθηκε η τιμή της μίας μετοχής και να πούμε ότι το ERACAMP συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα ήταν η δεύτερη μέρα του. Η δική μου σήμερα έκανε κολύμβηση κατά βάση. Με σκουφάκι και τέτοια. Ναι, είναι κανονικά. Σκουφάκι, τους δίνουν σκουφάκι, βουτάνε και τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς μάθανε. Έχει και 5 χρόνια, δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Καλά, ναι. Πλατσουρίζει λίγο. Η εμπειρία. Καχά, μπουχόλ είναι ωραία φάση, φίλε. Πάνε εκεί το πρωί τα παιδιά μέσα στο κατσάνιο, τρέχουν, κάνουν. Είναι κουρτατζίδες και Ιβανόφ, είναι καλά. Ναι, κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει έτσι αμάν-αμάν όπως λέμε. Και ένα φιλικό με τον Εθνικό Άχνας κανονίστηκε, την ομάδα από την Κύπρο, το οποίο φυσικά αργεί, γιατί θα αργήσει και να ξεκινήσει η προετοιμασία του Ηρακλή, όπως θα αργήσει να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Αυτά, να μην το πλατιάζουμε παραπάνω, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Να επενθυμίσουμε τον χορηγό μας, Παράσχος, στην Ολύμπου 90. Εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε, υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικά. Τι γίνεται από κάτω στο θέατρο, φίλε. Τι κάνουν. Τι γίνεται, ρες. Είχα πει γίνεται. Ταλιμπάν. Έλατε. Έλατε. Κουνιέται το σύμπαν, στη θέμελα. Φοράμε τα ακουστικά και τους ακούμε. Για να επιστρέψουμε στα του Μουντιάλ, καθώς είχε ζητήσει και ο φίλος ο Πίτερ, έτσι μια... έτσι ένα πέρασμα από τα παιχνίδια που έπονται. Επαναλαμβάνουμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και άνοιξε η δεύτερη με το Ρωσία-Αίγυπτος 3-1, αποτέλεσμα το οποίο μαθηματικά από ό,τι το τσέκαρα, συγγνώμη, δεν φέρνει ακόμα τη Ρωσία στην επόμενη φάση, αλλά είναι κατά 99% σίγουρο, γιατί υπάρχει ακόμα ένας μαθηματικός συνδυασμός που την αφήνει εκτός, αλλά είναι τρέχα γύρευε. Όλα δείχνουν ότι η Ρωσία με την Ουρουγουάη θα είναι στην επόμενη φάση.
Αύριο έχουμε στις 3 Πορτογαλία, Μαρόκο. Στις 6 Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία. Και στις 9 Ιράν, Ισπανία. Τρία παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορή. Ουρουγουάη και Ισπανία είναι καυτά φαβορή. Σαουδάραβες και Ιρανοί δείξανε πολύ λίγα πράγματα. Οι Μαροκινοί δεν δείξαν λίγα πράγματα. Απλά παίζουν με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, παίζουν με την ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει πλέον συγκάτοικο στην κορυφή τον πρώτο σκόρερ. Να δεις κανέναν πρώτο σκόρερ και Ρονάλντο, έτσι ερίσεφε. Έχει παίξει όλος ο Ντουνιάς από Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Μέση, Γκρισμάν, Λουκάκου και δεν συμμαζεύεται. Και να δεις κανέναν Τσερίσεφ να. Φίλε, όχι να σου πω κάτι. Η Ρωσία, τώρα που το βλέπω λίγο πιο ψυχρά το πράγμα, μπορεί να πάει ψηλά. Δεν λέω να το πάρει. Εντάξει, πέρασε σήμερα, έτσι. Ναι. Με συμπαθητικές εμφανίσεις. Μετά θα αποκλειστεί κανένα. Κάτσε, περίμενε. Δεν νομίζω. Μπορεί να πάει κανένα μπροξηματάκι σε καμιά. Σε κανένα μάτι που θα το χρειαστεί, γιατί μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε μπρόξιμο. Πάντως η χρήση του VAR, πέραν του ότι απονέμει δικαιοσύνη, έχει να κάνει. Σε αυτήν οφείλεται το ότι έχουμε πάρα πολλά πέναλτι. Έτσι. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 10 πέναλτι ή 9 πέναλτι ή 9 ή 10 σε 17 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ναι. Και στα πιο πολλά εξ αυτών, τα πιο πολλά εξ αυτών δόθηκαν με την χρήση του VAR. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει γκρίνια ότι καθυστερεί λίγο την φυσική ροή του αγώνα κτλ, κτλ. Αλλά εγώ, φίλε, προτιμώ να καθυστερήσει λίγο τη φυσική ροή του αγώνα αν είναι να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Όπως και με το Goal Line Technology, όπως και με το VAR, υπάρχει δικαιοσύνη, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει, ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο, αυτό υποδεικνύεται κιόλας. Εντάξει. Πολλά αυτογκόλ επίσης, και αυτό είναι, έχουν σημειωθεί 5 αυτογκόλ μετά και τα σημερινά, και χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το ότι τα 4 από τα 5 αυτογκόλ σημειώθηκαν σε αγώνες όπου συμμετείχε αφρικανική χώρα. Δηλαδή έβαλαν αυτογκόλ το Μαρόκο, η Νιγηρία, η Πολωνία ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έβαλε αυτογκόλ, και η Αίγυπτος στη σημερινή ήταν από την Ρωσία. Ναι, και το πέμπτο αυτό γκολ σημειώθηκε από την Αυστραλία, εκεί στην φάση με τον Πογμπά. Αρχικά πιστώθηκε στον Πογμπά τον γκολ, στη συνέχεια μια μέρα μετά η FIFA άλλαξε την απόφαση της κτλ. Πάντως έχουμε πάρα πολλά αυτό γκολ, πάρα πολλά πέναλτι, και χαμένα ο Κουέβα του Περού και ο Μέση, και εύστοχα πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Έτσι, από τα γεγονότα που δεν έχουμε ακόμα, κόκκινη κάρτα είχαμε σήμερα στον Σάντσες της Κολομβίας. Από τα γεγονότα τα σχετικά συνδυασμένα που δεν έχουμε, είναι ανατροπή σε ημίχρονο τελικό, είτε άσο 2 είτε διπλό άσο. Είχαμε και το πρώτο 3-1 σήμερα. Το 3-0 βγήκε, το 3-1 βγήκε. Ακόμα δεν έχουμε 0-0. 0-0 και 2-2 είναι τα σχετικά συνδυασμένα σκορ. Εντάξει, το 0-0 ειδικά είναι πολύ συνδυασμένο, που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Όλα τα υπόλοιπα σχετικά συνδυασμένα σκορ έχουν εμφανιστεί. Αύριο, λέει, 2 πλάς Κριστιάνο, 2 πλάς Ντιέγκο Κώστα και 2 πλάς Σουάρες θα παίξω, φίλε, τώρα που είμαι, λέει, σε φόρμα. Εντάξει, μακάρι να πληρωθείς. Δύσκολος, βέβαια, συνδυασμός σε μία μέρα να σκοράρουν και οι τρεις, έτσι, βασικοί φόρτων ομάδων, και μάλιστα και οι τρεις να πετύχουν 2 πλάς γκολ. Μην υπερενθουσιάζεσαι. Πήρες καλά φράγκα, άραξε λίγο, Δημήτρη. Δηλαδή, εγώ το δικό σου το στοίχημα δεν θα το έπαιζα. Εντάξει, θα μου πεις, μπαίνει και σύστημα, έτσι. Αλλά το αποκλείω. Όσο μπορούμε να πούμε ότι αποκλείουμε κάτι στο ποδόσφαιρο, αλλά να βάζουν την ίδια μέρα 2 πλάς γκολ ο Κριστιάνο, 2 πλάς ο Ντιέγκο Κώστα και 2 πλάς Σουάρες, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Και επαναλαμβάνω, στο το μάτι της Πορτογαλίας, εγώ το φοβάμαι προσωπικά. Νομίζω ότι. Τι ψυχολογική πίεση είναι αυτή, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε εμείς εδώ για Μουντιάλ και έχει ένα άλλο που μαζεύει λάπτοπ, κλείνει τσάντες, τέτοια αυτά. Όχι, ρε φίλε. Δεν έγινε εκπομπή, έτσι να πούμε. Άκου λίγο να δεις, φίλε. Άκου να δεις. Γιατί μέχρι εδώ. Άμα ξαπετάξει τα ακουστικά. Άντε, τσουτσέκι. Σε βάλαμε 7 μήνες μπροστά στο μικρόφωνο και έγινε μάγκα. Έτσι, τέτοιο είσαι. Κατάλαβε. Λοιπόν, αυτό, ρε φίλε, μου είπε εκεί πέρα. Και αυτό που διάβασα το πρωί στο Λαμπάουτα. Δεν πιστεύω να το πιστέψω. Άντε βρε. Άντε βρε. Λοιπόν, αυτά. Το ξέρω. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παράσκο που ήταν μαζί μας. Τον Παράσκο, βέβαια. Λοιπόν, 90. Τον Σίμο, τον Βασίλη, τον κύριο Χρήστο, όλη την οικογένεια Παράσκο. Είναι τραυλικά ήδη. Βέβαια. Λοιπόν, για το γραφείο, στο μαγαζί σας. Παντού, το σπίτι σας. Παντού. Και τι άλλο έχουμε εκεί πέρα. Το σπίτι σας. Βρίζει κιόλας. Το σπίτι σας. Το σπιτάκι σας. Θα τα βρείτε όλα στον Παράσχο. Λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα με τον κύριο Ζαγόρα. Με τον Μπαλαντέρ σαν εκπομπή θα τα πείτε πάλι αύριο μετά τις 10. Τώρα θα δεν ξέρω. Αύριο. Θα δούμε. Πάντως, φίλε, και να μην έρθεις, θα έχω στο στούντιο καλεσμένο. Ποιον?
αύριο. Έκπληξη. Σορπρέζα. Από την αρχή της εκπομπής. Λογικά ναι. Τα λέμε την Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.